Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι μια ιστορική μέρα για την Κύπρο. Σε εξέλιξη από το μεσημέρι η ιστορική διεθνής πολυμερής, πενταμερής διάσκεψη. Θα παρακολουθείτε βεβαίως και εσείς όλες αυτές τις εξελίξεις από το πρωί εδώ στο Mega One. Να σας υπενθυμίσω ότι σε μισή περίπου ώρα είναι προγραμματισμένη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη μέχρι στιγμής πορεία των πραγμάτων από την διεθνή αυτή διάσκεψη. Έχουμε ήδη παρακολουθήσει τα όσα ελέγχθησαν από την κάθε μία πλευρά που μετέχει σε αυτή τη διάσκεψη, σε αυτή την ενακτήρια διαδικασία. Οι διαπραγματεύσεις θα επαναρχίσουν στις 7 ώρα Κύπρου. Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι αυτή την ώρα, με βάση την εμπειρία, ίσως είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι, ένα οργιώδες παρασκήνιο, καθώς έχουν κατατεθεί οι θέσεις όλων των πλευρών και τώρα θα ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση. Τώρα θα μπουν όλες οι πλευρές στα βαθιά. Να σας πω ότι σε λίγο θα έχουμε και φιλοξενούμενος εδώ στο στούντιο για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και βεβαίως σε λίγα δευτερόλεπτα θα συνδεθούμε απευθείας με τη Γενέβη. Είναι δύο, όπως θα γνωρίζετε, οι απεσταλμένοι του Mega One εκεί, ο Μιχάλης Παυλίδης και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή όσα συμβαίνουν και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Ταυτοχρόνως γίνονται δηλώσεις από παίχτες σημαντικούς, κλειδιά στην διαπραγμάτευση. Ο καθένας, αν θέλετε, τοποθετείται επί των καυτών κεφαλαίων που παραμένουν ακόμη ανοιχτά. Βλέπουμε εδώ και την εικόνα. Εδώ είναι οι εικόνες από την ώρα που προσέρχονταν οι συμμετέχοντες στην διεθνή διάσκεψη. Είναι οι αφίξεις. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Μιχάλη τον Παυλίδη να ξεκινήσουμε μια κουβέντα, να κάνουμε, αν θέλετε, μια αποτίμηση. Να, και εδώ και ο κύριος Κοζιάς, μια αποτίμηση του τι έχει συμβεί μέχρι αυτή την ώρα. Θυμίζω ταυτοχρόνως ότι έχουμε και ένα διχασμένο Εθνικό Συμβούλιο. Κάποιες πολιτικές δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου επέλεξαν να μην μετέχουν στην δεξίωση. Μάλιστα είχαμε και μια κοινή ανακοίνωση την οποία δεν προσυπέγραψε η Συμμαχία Πολιτών, χωρίς ωστόσο να συμφωνεί με τα όσα τεκταίνονται. Έχουμε και την κυρία Ελένη Θεοχάρους που αναζητούσε αεροπλάνο για να επιστρέψει στην Κύπρο, να μην μετέχει καθόλου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα έχουμε και πολιτική θύελα στην Λευκωσία, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στην Γενέβη. Εδώ παρακολουθείτε εικόνες από την αίθουσα όπου διεξάγεται η διεθνής διάσκεψη για την Κύπρο. Είδαμε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με την πληροφόρηση να δηλώνει στην έναρξη ότι συμμετέχει με τις δύο ιδιότητές του. Κάτι που θα θυμάστε είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις πρώτης διάσκεψης. Δήλωσε λοιπόν ότι είναι εκεί και ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ως και εκπροσωπώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά στις διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, το Mega One πρέπει να σας πω ότι ετοίμασε ένα γκάλωπ. Βγήκαμε στους δρόμους. Συναντήσαμε και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους να μας πούν την δική τους αξιολόγηση με τα όσα συμβαίνουν. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί. Σε καλό δρόμο, τώρα έχει ο ηγέτης. Φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο. We want peace and if peace happens, we will be happy. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί λύση. Γιατί η άλλη πλευρά ακολουθεί άλλη πορεία, άλλες σκέψεις, αλλά αυτά που ζητούν είναι απαράδεκτα. And I hoped they solve the problem. Εάν υποχωρήσουν σε αυτό το θέμα, στο ό,τι αφορά να αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα και να καταργηθεί η συνθήκη εγκύσεως και συμμαχίας, τότε όλα τα άλλα μπορεί να επιληθούν. Too many things have happened for it too. Too long a time, and too many people have been hurt, and too many people are going to get hurt, even with a solution. What they decide, it's, how can I say, it's the future of us. I mean, like, for example, how much the land they take us, how much land we give. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος. Ύστερα από πολλά χρόνια έχουν γίνει βήματα που δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Τώρα το αν θα βρεθεί πραγματική λύση εξαρτάται από τις προθέσεις που δεν φαίνονται προς τα έξω.
μια μικρή γεύση, αν θέλετε, του πώς σκέφτονται οι πολίτες σε αυτό το νησί, και οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι, αυτή την κρίσιμη μέρα για την Κύπρο. Σε εξέλιξη διεθνής διάσκεψη σε πολύ λίγα λεπτά και 45. 3 και 45 είναι προγραμματισμένη η δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την οποία βεβαίως θα παρακολουθήσετε από το Mega One με ταυτόχρονη μετάφραση. Να δούμε τι θα δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας. Τον είδαμε πριν μέσα από ένα tweet βεβαίως να δηλώνει αισιόδοξος, να κάνει λόγο για πρόοδο. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς εννοεί ο Γενικός Γραμματέας. Περιμένουμε και ενημέρωση, αν θέλετε, και από την ίδια την κυβέρνηση για τα όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες στη Γενέβη. Θυμίζω λοιπόν, σε λίγο θα δούμε την δήλωση του Γενικού Γραμματέα και αμέσως μετά, στις 7 ξανά, θα συνεχιστεί η διάσκεψη. Είναι παρούσες και οι τρεις εγκύτριες δυνάμεις δια των Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών. Από το πρωί άρχισε να κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο κύριος Γιλντιρίμ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, είναι έτοιμος να μεταβεί στη Γενέβη σε περίπτωση που υπάρξει πρόοδος ή, αν θέλετε, βρισκόμαστε προλύσεις του Κυπριακού. Είχαμε μια παρόμοια τοποθέτηση και από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ότι ναι, αν κριθεί αναγκαίο, αν οι εξελίξεις το επιβάλλουν, είναι και ο ίδιος έτοιμος να μεταβεί στην Γενέβη. Αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα συμβαίνουν πάρα πολλά στο προσκήνιο, αλλά ενδεχομένως περισσότερα στο παρασκήνιο της διεθνούς σκηνής. Πάμε τώρα Αθήνα να δούμε αν έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με αυτό που σας λέγαμε, ότι υπάρχει έτοιμο αεροπλάνο για τον Έλληνα Πρωθυπουργό να πάει Γενέβη. Αν αυτό το επιβάλλουν οι εξελίξεις, η Αλεξία Τασούλη μαζί μας τηλεφωνικώς. Σε χαιρετώ, Αλεξία, από τη Λευκοσία. Γεια σας από την Αθήνα και πάλι. Σε ανοιχτή γραμμή λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός, τόσο με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντιά, όσο και με τον Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου, Βαγγέλη Καλπαδάκη, και οι δύο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής βρίσκονται στην Γενέβη, έχουν τις επαφές από το πρωί. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν περιμένει να δοθεί ένα πράσινο φως, να γίνει ένα νεύμα ότι υπάρχουν προοπτικές για συμφωνία, συνέχεια να μεταβεί στην Γενέβη. Για την ώρα όμως, διπλωματικές πηγές από το Μέτρο Μαξίμου δηλώνουν ότι είναι πολύ συγκρατημένα αισιόδοξες. Περιμένουν από το απόγευμα και μετά ίσως να υπάρχει κάποια εξέλιξη. Να σου πω όμως νωρίτερα, είχαμε την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταβεί ο Πρωθυπουργός στη Γενέβη, χωρίς όμως στη δήλωσή του επί της ουσίας να διαφοροποιηθεί από την αρχική θέση που έχει εκφράσει το Μέγαρο Μαξίμου. Αλεξία, έχουμε μια αίσθηση ποιο είναι το κλίμα, πώς αποτιμούν την κατάσταση μέχρι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της ελληνικής αντιπροσωπείας που βρίσκονται εκεί? Νομίζω ότι λένε ότι οι διαβουλεύσεις είναι σε πολύ θετικό κλίμα. Βεβαίως έχουν διατυπώσει ο κ. Κοντιάς στις επαφές που είχε από το πρωί τις πάγιες θέσεις ό,τι αφορά στα θέματα ασφαλείας και στην αποχώρηση του καθοριστικού στρατού, βεβαίως και στην κατάργηση των εγγύησεων. Δεν έχει αλλάξει βέβαια τίποτα στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Και είναι εδώ το μαύρο άσπρο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, βεβαίως. Ακριβώς. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και οι δύο πλευρές παραμένουν σταθερά στις θέσεις τους. Ο κύριος Τζανακόπουλος είπε ότι θα έπρεπε, χρειαζόταν μια συνάντηση της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς, ώστε να υπάρξει νωρίτερα, να έχει γίνει αυτή η συνάντηση πριν ξεκινήσει η διάσκεψη της Γενέβης. Αυτή ήταν και η πρόθεση. Ναι. Αυτή ήταν και η πρόθεση. Το είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός στον Ερντογάν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν πριν από 20 μέρες περίπου. Όμως δεν υπήρξε αυτή η συνάντηση. Είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία την Τρίτη. Αναμένουμε ίσως να υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία τις επόμενες ώρες. Είναι αυτό ανεπτυγμένο. Ακόμη όμως δεν έχει υπάρξει κάποια τηλεφωνική επικοινωνία για την ώρα. Νομίζω η εξελίξη είναι ώρα με την ώρα. Πρέπει να σου πω ότι πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος μίλησε σε σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Καθόλου τυχαία, νομίζω, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε να πάει σήμερα και να μιλήσει για τα εθνικά μας θέματα στους σπουδαστές. Είπε λοιπόν ο κύριος Παυλόπουλος ότι όσο και αν είναι δύσκολη καιρή, όπως η σημερινή δύσκολη συγκυρία, έχουμε αποδείξει διαχρονικά ως Έλληνες ότι την υπεράσπιση της πατρίδας, της ιστορίας μας και την υπεράσπιση των εθνικών ζητημάτων και εθνικών δικαίων δεν πρόκειται να την επηρεάσει
κατελάχει σε οποιαδήποτε κρίση. Ο κύριος Παυλόπουλος, ο οποίος πρέπει να σου πω το ρεπορτάζ μου, λέει ότι είχε πολύ ενεργό ρόλο στο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα σε σχέση με το Κυπριακό. Σε ευχαριστώ θερμά, Αλεξία. Μένουμε βεβαίως σε ανοιχτή γραμμή και μαζί σου για οτιδήποτε νεότερο. Ίσως θα ξαναπούμε αργότερα. Σε χαιρετώ για την ώρα. Πάμε τώρα απευθείας στη Γενέβη και στον απεσταλμένο του Mega One διευθυντή ειδήσεων του καναλιού μας, Μιχάλη Παυλίδη. Μιχάλη, σε χαιρετώ. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Εμιλία. Να πούμε πως σε πολύ λίγο, γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε αυτή τη σύνδεση, θα κάνει δήλωση ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Αντώνιο Κουντιέρες, σε μια αίθουσα εδώ στο Μέγαρο των Εθνών. Ολοκληρώθηκε η δεξίωση και το γεύμα. Ακολούθως θα γίνουν δηλώσεις και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου για το τι έχει συμβεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Η διάσκεψη άρχισε κανονικά. Το πρωί έγιναν πάρα πολλές διμερείς επαφές. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Βρετανίας της Ελλάδας είχαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο κύριο Τζόνσον συναντήθηκε με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Όλοι έφτασαν κανονικά στην ώρα τους, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριο Γκουτιέρες, ο οποίος είναι και η πρώτη του επαφή ουσιαστικά με το πρόβλημα, η πρώτη συνάντηση που πραγματοποιεί με τους δύο ηγέτες, τους είδε κατηδίαν ξεχωριστά πριν από την έναρξη της διάσκεψης. Τώρα μας ανακοινώνουν ότι ο κύριος Κουντιέρες θα κάνει δήλωση σε λίγο. Η διάσκεψη άρχισε με το τελετουργικό μέρος. Ήταν περισσότερο για τις πρώτες τοποθετήσεις όσων συμμετείχαν. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε πρώτα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Ακολούθησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Μετά ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας και τελευταίως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ζακ-Κλοντ Γιούνκερ. Στις τοποθετήσεις αυτές δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο που να διαφοροποιεί την εικόνα όπως την αντιλαμβανόμαστε μέχρι στιγμής. Όλοι ανέμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουν την τοποθέτηση του κυρίου Τσαβούσογλου, του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος όμως είπε πως οι συνομιλίες ανοιχτού τέλους δεν βοηθούν κανένα και μίλησε για τους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι, όπως είπε, πρέπει να απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και να έχουν ίσα δικαιώματα. Επιπλέον, ο κ. Τσαβούσογλου, μετά την τελετή λήξης αυτής του πρώτου μέρους της διάσκεψης για την Κύπρο, έκανε δηλώσεις στο Reuters και είπε ότι πρέπει να παραμείνουν οι εγγύσεις ως έχουν και να παραμείνουν οι πραγματικότητες στο νησί. Τοποθετήσεις, Εμιλία, που δεν αφήνουν ουσιαστικά πάρα πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη δική του τοποθέτηση, να κάνουμε μια αναφορά, διότι προφανώς είναι και το θέμα το οποίο συζητείται περισσότερο στην Κύπρο, μίλησε στη διάσκεψη ως εκλεγμένος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας στις συνομιλίες. Θα πρέπει να πούμε ότι και από αυτού δεν είχαμε κάποια αντίδραση από τον κύριο Αντώνιο Κουντιέρε. Δεν μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητας ακόμη μέχρι αυτή τη στιγμή αν υπήρξε αντίδραση από τον κύριο Ακιντζή. Προφανώς και ο ίδιος δήλωσε ότι είναι πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόλις φύγουν, διότι αντιλαμβάνεσαι πως είναι όλοι σε άλλο χώρο, με τα τηλέφωνα κλειστά και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δηλώσεις και να μας εξηγούν ακριβώς το τι έγινε μέσα. Από πληροφορίες θα μαθαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε πως το τελετουργικό μέρος ολοκληρώθηκε, ακολούθησε η δεξίωση, το γεύμα όλων, ολοκληρώθηκε και το γεύμα. Σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα προβεί σε δηλώσεις και αμέσως μετά ο Υπουργός Εξωτερικών. Το ρεπορτάζ τρέχει, τα πράγματα διαμορφώνονται ανά πάσα στιγμή. Το απόγευμα είναι το ενδιαφέρον του τι ακριβώς έχει συμβεί. Άρχισα προηγουμένως να μιλώ για την σημειολογία για την οποία είναι πάρα πολύ λόγος. Μπροστά από όλους, στις ταπελίτσες, γραφόταν μόνο το όνομά τους και εξοχότητος. Δηλαδή ούτε Υπουργοί Εξωτερικών ήταν Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και ούτω καθεξής. Ήταν Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η εξοχότητα αυτού Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως και στον κύριο Κοτζάκη, σε όλους. Δηλήθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουν να ανησυχούν όσοι εύλογα διατυπώνουν κάποιες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την προσπάθεια της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Άγκυρας να αποκομίσει κάποια ωφέλη αναβάθμισης του ψευδοκράτους μέσα από μια τέτοια πενταμερή διαδικασία, διάσκεψη καλύτερα, διότι εκ των πραγμάτων, όπως φάνηκε, στο ίδιο τραπέζι καθόταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μιλούμε για πολυμερή διάσκεψη. Εν πάση όμως περιπτώσει, εκεί ήταν τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες χώρες, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση
και ο Μουσταφά Κιντζή. Το αποτέλεσμα είναι που θα μετρήσει στο τέλος της ημέρας και αν θα αφήσει η Τουρκία περιθώρια για να γίνει μια ουσιαστική διαπραγμάτευση με στόχο να καταργηθεί αυτό το αναχρονιστικό σύστημα εγγύσεων όπως όλοι δηλώνουν. Το ξεκίνημα πάντως δεν έδειξε αυτό, Μιχάλη. Να αποχωρήσουν τα κατοχής από την Κύπρο, όπως είναι η επιθυμία. Ναι, πάντα όμως η αρχή είναι δύσκολη, λένε τις θέσεις τους, λένε τις προκαταρκτικές τους θέσεις. Θα πρέπει να περιμένουμε και το απόγευμα. Δεν σου λέω ότι αναμένουμε να συμβεί κάτι θεαματικό, αλλά θα πρέπει να δούμε το πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και το ποια θα είναι η συνέχισή της. Διότι, για παράδειγμα, αν θεσμοθετηθεί μια παράλληλη διαδικασία συζήτησης του ζητήματος της ασφάλειας και των εγγύησεων πέραν του δικοινοτικού διαλόγου, που στην οποία οι δύο ηγέτες συζητούν τις υπόλοιπες στοιχείες του Κυπριακού, ενδεχομένως θα πρέπει αυτό να γίνει στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, Μιχάλη. Διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον. Άλλωστε, ο κύριος Τσαβούσοβλου το είπε, το ερμηνεύσαμε και προηγουμένως στη σύνδεσή μας, ότι, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνομιλίες ανοιχτού τέλους δεν εξυπηρετούν κανένα. Λοιπόν, έχει ρεπορτάζ ο Μιχάλης εδώ. Βεβαίως. Ναι. Την καλησπέρα μου και στον Μιχάλη τον Ιγνατίου. Καλό απόγευμα, Εμιλία. Θα γίνουν πάρα πολλές συναντήσεις σε λίγο. Ο Γενικός Γραμματέας θα συναντήσει τους Υπουργούς Εξωτερικών των Εγκυτριών Δυνάμεων. Θα υπάρξουν και συναντήσεις και με τον κύριο Γιούγκερ και με την κυρία Μοκερίνη. Είναι μια προσπάθεια να αλλάξουν λίγο οι θέσεις της Τουρκίας. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε, αλλά θα επιβεβαιωθεί στη συνέχεια, ότι θα ήθελε να συνεχιστεί η διάσκεψη και αύριο. Θα ήθελε να γίνουν δύο συναντήσεις. Η μία θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί, τοπική ώρα, μέχρι τις 1 το μεσημέρι, και η δεύτερη θα ξεκινήσει στις 3 το απόγευμα και θα τερματιστεί στις 7 το απόγευμα. Ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών θέλει να έχει την ευκαιρία να υπάρξουν συζητήσεις με όλα τα μέρη στην ίδια αίθουσα, στο ίδιο τραπέζι, για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Και αυτό που στοχεύει η Εμιλία είναι να καταλήξουν σε ένα κείμενο, παύλα, δέσμευση, ότι δεν θα εγκαταλείψουν αυτή την προσπάθεια δηλαδή να τα βρουν στο θέμα της ασφάλειας των εγγυήσεων. Πρώτη πρόβλεψη που υπάρχει στα γρήγορα από διπλωματικές πηγές είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ της Άγκυρας και της Αθήνας. Δυστυχώς, είναι σαφές αυτό, προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις, Μιχάλη. Και το ερώτημα είναι αν αυτές οι 24 ώρες είναι αρκετές, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι ζυμώσεις που γίνονται, για να διαφοροποιηθούν οι θέσεις των δύο πλευρών, για να έχουν το κείμενο δέσμευση, όπως ζητά ο Γενικός Γραμματέας από τις δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά τον αυτά που είπαμε για το αυριανό πρόγραμμα, θα επιβεβαιωθεί σε λίγο. Ίσως μας το πει ο ίδιος ο κ. Δουκέρτης. Υπάρχει και μια σκέψη, έγινε μια βολιδοσκόπηση για την περίπτωση που θα μπορούσαν οι αντιπροσωπείες να μείνουν και το Σάββατο, αλλά δεν υπάρχει απόφαση για οτιδήποτε το Σάββατο. Υπάρχει όμως μια πρώτη απόφαση για να γίνουν αυτές οι συναντήσεις που σας είπα για αύριο Παρασκευή. Μιχάλη, εγώ έχω την εντύπωση πως το Σάββατο ήταν ο αρχικός προγραμματισμός. Είπανε 9 με 12, αλλά εάν δεις τις διαπιστεύσεις που έχουμε, γράφουν 15 πάνω. Δηλαδή, μέχρι τις 15 μας έδωσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών για να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό εδώ εννοώ, Εμιλία. Που είναι δηλαδή, 15 έχουμε την Κυριακή, σωστά. Δηλαδή, οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες από τις 9 μέχρι τις 12, αλλά η διαπίστευση που μας έδωσαν για να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβαση στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών γράφουν 15 πρώτου. Άρα κάτι ήξεραν, ενδεχομένως να ήταν μέσα στους αρχικούς τους σχεδιασμούς, να κρατήσουν τη διαδικασία ζωντανή μέχρι τότε. Το ερώτημα, το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να συντηρήσουν μια διαδικασία που να παράξει ουσιαστικό αποτέλεσμα και να αρχίσει η τουρκική πλευρά να διαφοροποιεί τις απόψεις της στο τραπέζιο διαπραγματεύσεων και να δίνει τη δυνατότητα να γίνει διάλογος ουσιαστικός για να επιτευχθεί ο στόχος που είναι η κατάργηση των εγγύσεων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Αυτό νομίζω θα διαφανεί τις επόμενες ώρες. Αυτή είναι η αίσθηση η δική μου. Και από εκεί τώρα, να δουν τώρα, αν θα το συνεχίσουν αύριο. Ναι. Από στιγμή σε στιγμή θα αρχίσει να κάνει δηλώσεις. Λοιπόν. Αν έχετε... Θα κάνει ανακοίνωση σε λίγο, Εμιλία, οπότε... Σε 10 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, να σας αφήσω για να πάρετε κι εσείς τις θέσεις σας. Να ρωτήσω κάτι. Θα δεχθεί και ερωτήσεις ή απλά θα προβεί σε μια ανακοίνωση? Πάμε πάνω να δούμε.
Λοιπόν, σας αφήνω. Ψαλμούς, αλληλούια. Σας αφήνω να τρέξετε για το ρεπορτάζ και επιστρέφω σε πολύ λίγο κοντά σας, συνάδελφοι, για να δούμε μαζί και σε απευθείας μετάφραση, επαναλαμβάνω, την δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Λέω την καλησπέρα μου, χαιρετώ τον κύριο Σελινόπουλο από την Αλληλεγγύη και τον κύριο Χρήση Παντελίδη από το Κέντρο Μελετών. Τάσο Παπαδόπουλος, καλώς ορίσατε. Καλά απόγευμα. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με την κυρία Θεοχάρου. Το έχει κλειστό αυτό σήμερα, είναι ήδη στο αεροπλάνο, κυρία Σελινόπουλε. Ναι, είναι ήδη στο αεροπλάνο. Στις 6 θα είναι στην Κύπρο. Στις 6 θα είναι στην Κύπρο. Ναι. Κάποιοι κατηγόρησαν την κυρία Θεοχάρου για αυτή την ενεργειά της. Ενδεχομένως να ερμηνεύτηκε από κάποιους ως παρορμητική, ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να μείνει εκεί. Εφόσον προσυπέγραψε το κείμενο του λεγόμενου διάμεσου χώρου, αλλά να παραμείνει εκεί, παρούσα με ένα πούσα δε από όλα τα διαδικαστικά και τελετουργικά. Όχι, δεν ήταν παρορμητική η απόφαση. Εμείς είχαμε πάει στη Γενέβη με ξεκάθαρους ρόλους για μας και λόγο, που ο λόγος ήταν για να προσπαθήσουμε αφενός να έχουμε και την πληροφόρηση την οποία χρειαζόμασταν που δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε, αλλά κυρίως για να επιτελέσουμε το ρόλο μας στο Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά, σε αυτή την κρίσιμη διάστηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα λάμβανε τις δικές μας εισηγήσεις και ανησυχίες υπόψη. Αποδείχθηκε ότι... Και φύγατε την πιο κρίσιμη στιγμή. Τώρα γίνεται η διαπραγμάτευση, κύριε Σελινόπουλε. Θα σας πω. Αυτή την ώρα που μιλάμε. Αποδείχθηκε ότι ήταν διακοσμητικού χαρακτήρα η παρουσία μας εκεί και σαν να μην έφτανε αυτό, είχαμε και τις δύο πρώτες ημέρες και τους, άρα το διέρευσαν εκείνοι για να έχουν το άλοθη να λένε «Να, σας δώσαμε ένα έγγραφο και αμέσως το διαρρεύσατε αυτό». Δεν το γνωρίζω, κυρία Κενεβέζου. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως είναι ότι δεν μπορούν να φωτογραφίζονται οι ηγέτες πολιτικών κομμάτων από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι απαράδεκτο πράγμα. Με την ίδια λογική μπορώ και εγώ να φωτογραφίσω την ίδια την κυβέρνηση. Ούτε εγώ έχω αποδείξεις. Και να ας βρούμε ποιοι έκαναν τις διαρροές, να το σταυρώσουμε μαζί. Αλλά αυτή η ιστορία υπόσκαψης και υποβάθμισης και το να πληγεί το κύρος των πολιτικών αρχηγών ήταν απαράδεκτη. Και ήταν και, ας μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων που αντιλαμβάνεστε πω, είναι πιο σημαντική, ναι, τώρα. Ας μου επιτραπεί να πω ότι ήταν, αποσπούσε την προσοχή από την ουσία. Η ουσία ποια ήταν, κυρία Κενεβεζού, ήταν ότι πήγαμε εκεί διότι υποτίθεται ότι υπήρχε μια ακτίνα συμφωνία σε όλα τα κεφάλαια πλην του εδαφικού και της ασφάλειας εγγυήσεων. Αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Διαφάνηκε από όσα ακούσαμε τουλάχιστον και από το σταθμό σας και από τα άλλα μέσα ενημέρωσης ότι ουσιαστικές συγκλήσεις δεν επετέφθησαν ούτε σε αυτό το τριήμερο. Και τελικά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέληξε στο σημείο να διαψεύδει και τον ίδιο τον εαυτό πριν από δύο μήνες. Άρα έπρεπε να φύγει σήμερα, λέτε. Έπρεπε να μην μπει στη διαδικασία της διεθνούς διάσκεψης, εφόσον υπάρχουν άλλα ανοιχτά ζητήματα. Μα δυστυχώς, των υπόλοιπων κεφαλαίων του Κυπριακού. Ο κύριος Αναστασιάδης έχει αυτοπαγιδευτεί σε μια διαδικασία όπου μπορεί να παραμείνει σε αυτή τη διαδικασία και να την κρατήσει ζωντανή κατά εμάς, κύριε Κενεβέζου, μόνο αν προβαίνει σε συνεχείς υποχωρήσεις. Να σας θυμίσω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε φύγει από το Μοντ Πελεράν διότι θεωρούσε απαράδεκτη την πρόταση της τουρκικής πλευράς για αριθμό επιστροφής ελληνοκυπρίων προσφύγων, ο οποίος ήταν στις 55 με 65.000. Είπε στο διάγγελμά του ότι ήταν απαράδεκτη αυτή η πρόταση και γι' αυτό αποχώρησε και από το Μοντ Πελεράν και κατέληξε σε ένα βάγιο τότε εκείνη διαδικασία. Και τώρα φαίνεται ότι ο συγκεκριμένος χάρτης που έχει κατατεθεί. Δεν τον από έχουμε αποδεχθεί, δεν τον πλευράς, έχει αποδεχθεί η δική μας πλευρά. Δεν είπε ότι τον έχει αποδεχθεί. Είχε πει ότι ήταν προϋπόθεση για να πάει στη διεθνή διάσκεψη. Η τελικά κατάθεση πήγε χάρτη. Όχι. Το να υπάρχει συμμόρφωση με τα συγκεκριμένα κριτήρια. Βάλτε μου μια τελεία να κάνει μια πρώτη τοποθέτηση ο κύριος Παντελίδης. Να σας πω ότι είμαστε σε αναμονή άφηξης και του κύριου Προδρόμου από την πλευρά του Δημοκρατικού Συνεκκυρμού και του κύριου Γιώργου Λουκαϊδη από την πλευρά του ΕΚΕΛ και θα παρακολουθήσουμε βεβαίως σε 4 λεπτά από τώρα, με βάση τον προγραμματισμό των Ηνωμένων Εθνών, τη δήλωση, ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα για τα όσα έχουν μέχρι στιγμής επιτευχθεί ή όχι στην διεθνή διάσκεψη. Κύριε Παντελίδη. Κυρία Κενεβέζου, είναι γεγονός ότι ζούμε και παρακολουθούμε ένα ιστορικό γεγονός και αυτό το ιστορικό γεγονός δεν είναι άλλο από την πενταμερή διάσκεψη. Η Τουρκία πέτυχε σήμερα έναν στόχο 42 χρόνων, να πάμε δηλαδή σε μια πενταμερή διάσκεψη
στην οποία δεν έχει προσκληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και στην οποία αναβαθμίζεται με την παρουσία και τη συμμετοχή του ο κύριος Ακιντζή. Γιατί λέτε πενταμερή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρούσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει ως παρατηρητής. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών. Μέχρι χθες βράδυ, 9 και 16 το βράδυ, τα Ηνωμένα Έθνη απέστειλαν μία ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που θα ακολουθεί το σήμερα, όπου αναφέρεται ρητά ότι σε αυτήν θα μετέχουν η αυτού εξοχότητα Νίκος Αναστασιάδης, η αυτού εξοχότητα Μουσταφά Κιντζή, οι τρεις υπουργοί εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Τουρκίας, τελεία. Και συνεχίζει μετά. Είναι το ίδιο πρόσωπο όμως ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν μπορεί να αυτοκαταργηθεί. Έχω πει ότι καταργείται ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Και πέραν αυτού, δηλώθη από τον ίδιο επισήμως την ώρα της διάσκεψης, στην εναρτήρια δήλωσή του, ότι εκεί βρίσκεται με διπλή ιδιότητα. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Κυρία Γενεβέζου, πρέπει να αποφασίσουν ποια γραμμή θα ακολουθείτε. Γιατί το λέω αυτό. Ετοιμάζονται εντωμεταξύ αίθουσα για την δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Από τη στιγμή που συμφωνούμε όλοι ότι το μόνο θέμα στην ατζέντα της διάσκεψης αυτού του είδους, εν πάση περιπτώσει, είναι η ασφάλεια και οι εγγυήσεις. Άρα, οι συνθήκες που έχουν υπογραφεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Τουρκία, τότε τι κάνει εκεί ο κύριος Ακιντζή? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί πρέπει να θυμίσω ότι ο κύριος Ακιντζή δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα μαζί με την Τουρκία επιμένουν σε ένα αφήγημα ότι δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία είναι κλειπούσα και ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν εκπροσωπεί το σύνολο του κυπριακού λαού και του νησιού. Καλά, και αυτό το λέει ο κύριος Ακιντζή και μόνο και η Τουρκία, η όχι η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, βεβαίως, και το γνωρίζετε. Γιατί είναι εκεί ο κύριος Ακιντζή, επαναλαμβάνω. Γιατί μετέχει σε μια διαδικασία σε επίπεδο κρατών, στην οποία θα συζητηθούν οι συνθήκες που έχουν υπογράψει αυτά τα κράτη? Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα είτε μετέχει ο κύριος Ακιντζή και ο κύριος Αναστασιάδης ως ηγέτες, που αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα με βάση και την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και με βάση τη συμφωνία του δείπνου της 1ης Δεκεμβρίου. Άρα έχει αναβαθμιστεί ο κατοχικός ηγέτης. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι σε αυτή την πενταμερή ή εν πάση περιπτώσει σε αυτή τη διάσκεψη διεθνούς χαρακτήρα πάμε χωρίς να ικανοποιείται καμία από τις προϋποθέσεις που θέταμε διαχρονικά όλοι, ανεξάρτητα οι πρόεδροι της Δημοκρατίας, οι ηγέτες της κοινότητας και όλα τα πολιτικά κόμματα. Δηλαδή, συμφωνία ή ακτίνα συμφωνίας στις εσωτερικές πτυχές, συμφωνία στο εδαφικό. Παραπέμπω σε όσα ο πρόεδρος Αναστασιάδης έλεγε μέχρι πριν από μερικές μέρες. Λοιπόν. Αυτό έχει τον κίνδυνο όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα να βρεθούν σε αυτό το τραπέζι. Λοιπόν, από λεπτό σε λεπτό θα δούμε. Και προφανώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι θα δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας. Είδατε, ρώτησα προηγουμένως τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Δεν γνωρίζουν αν θα δεχθεί ή όχι ερωτήσεις και αν θα παραμείνει στην δήλωσή του και μόνον. Τα ξέρω, ίσως ακολουθήσει. Εντάξει, είναι διδακτική. Το βάπτισμα του πυρός για τον κύριο Κουτιέρης, έτσι. Ναι. Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Έιντε χθες να δηλώνει ότι από την ημέρα που ανέλαβε επισήμως ασχολείται με το Κυπριακό και μόνον με το Κυπριακό. Ίσως ακολουθήσει την τακτική του κύριου Έιντε που και έκανε εναρκτή διαδήλωση και μετά δεχόταν ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Πάρα πολλοί μεταξύ δημοσιογράφοι βρίσκονται εκεί, όχι βεβαίως μόνο από την Κύπρο και την Ελλάδα και την Τουρκία και τα κατεχόμενα, αλλά όλος ο διεθνής κόσμος έχει στραμμένα τα βλέμματα αυτή την ώρα στη Γενέβη και αν θέλετε και αυτό δείχνει τη σημασία και την ιστορικότητα της μέρας, όπως λέγατε και εσείς πριν, κύριε Πανταγιώτη. Έτσι κι αλλιώς είναι ιστορικά, ναι. Είναι ιστορικό και το ίδιο το πρόβλημα. Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού, για παράδειγμα, ο θεσμός των εγγύσεων, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα καταργηθεί πλήρως μέσα από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά στο παζλ του Κυπριακού που κάνουν την περίπτωσή μας μοναδική από κάθε άποψη. Όχι με την καλή του έννοια, ωστόσο. Συνήθως, ναι. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε. Βλέπω και τον κύριο Προδρόμου να φτάνει εδώ κοντά μας. Είμαστε σε αναμονή της δήλωσης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είδατε, έχει αφαιθεί ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης της διάσκεψης και αύριο. Τουλάχιστον αύριο υπάρχει και πρόγραμμα ήδη από τα Ηνωμένα Έθνη.
Επιμένω, το είπα και προηγουμένως, ότι αυτό θεωρώ ότι θα εξαρτηθεί από την πορεία των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ώρες. Δεν αρχίσαμε βέβαια καλά, κύριε Σιριλόπουλε, δεν ξέρω αν περίμενε κανείς κάτι διαφορετικό. Ο καθένας είπε αυτό που όλοι γνωρίζαμε, δηλαδή δεν κατέθεσε ως εναρκτήρια πρόταση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, της διάσκεψης, κάτι που να μοιάζει με υποχώρηση από την σταθερή. Όχι, και ήταν ένα αναμενόμενο αυτό, ναι, κυρία Κενεβέζου, και ελπίζουμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος Αναστασιάδης να παραμείνει σταθερός στην θέση την οποία έχει εκφράσει, ότι θα πρέπει να υπάρξει πλήρης κατάργηση των ηγετικών δικαιωμάτων της Τουρκίας και βεβαίως αποχώρηση μέχρι και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη. Το ζήτημα βεβαίως εδώ είναι, πιστεύω, οι μεταβατικές περίοδοι, διότι ο κύριος Αναστασιάδης έχει δηλώσει σε συνέντευξή του στον Πολίτη ότι στο νέο διεθνές εγγυητικό σχήμα μπορεί να αποδεχθεί να υπάρχουν τουρκικές εγγυήσεις. Φαντάζομαι ότι εννοεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εμάς τουλάχιστον μας ανησύχησε πάρα πολύ. Και βεβαίως από εκεί και πέρα μεταβατική περίοδος για το θέμα της αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων, κυρία Κενεβέζου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ίσως έχει διαφορετική αντίληψη για το ποιο πρέπει να είναι αυτό το χρονικό διάστημα. Και το πλέον σημαντικό είναι να δούμε και ποια θα είναι η τουρκική πρόταση σε αυτή την ιστορία, διότι φαίνεται ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παραιτηθεί ούτε των επεμβατικών δικαιωμάτων, ούτε των εγγυητικών δικαιωμάτων. Ξεκινά από αυτή τη θέση και έρχεται βέβαια και σε αντίθεση με τα όσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρείται. Είμαστε κράτος μέλος και αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας υποστηρίξει απέναντι σε αυτές τις απαράδεκτες θέσεις της Τουρκίας τον 21ο αιώνα, να χρειαζόμαστε σαν κράτος εγγυητές για να. Σας πω ότι έχουμε ήδη μια μικρή αναβολή σε 15 λεπτά, δηλαδή αντιπαρατέταρτο πάει για τις 4 η ανακοίνωση, η δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Την καλησπέρα μου, κύριε Προδρόμου, καλώς ορίσατε. Σας χαιρετώ. Καλησπέρα. Ποια είναι η πρώτη. Τότε θα πρέπει να περιμένει περισσότερο, γιατί επέτυχε και ο κύριος Λουκαΐδης, αντιλαμβάνομαι. Είναι το τότε. Ναι. Σε αυτό το τραπέζι. Δεν φταίει πάντως να πω ο κύριος Προδρόμου, ήταν απόλυτα συνεπής και 45 ήταν η αρχική ώρα που του είχα. Εσείς φταίτε, το ξέρουμε. Απλώς, όχι, να το λέω για να. Απλώς λόγω των εξελίξεων πρέπει να γεμίσετε, όχι μόνο εσείς το ΜΕΓΑ, όλοι, πολλές ώρες. Ωραία, μην κλείσετε, κάτι για μετά τότε, κύριε Προδρόμου. Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν ξέρω ποιος μας παρακολουθεί πλέον. Είμαστε όλη μέρα στην τηλεόραση και συζητάμε. Αλλά πρέπει να παρακολουθήσουμε. Κύριε Προδρόμου, νομίζω ότι ο κόσμος αυτή την περίοδο. Το προηγούμενο διάστημα δεν ενδιαφερόταν, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει. Δεν ήθελα να πω ότι δεν ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις. Αν κουράσατε. Πόσο παρακολουθεί τα σχόλια και τις τοποθετήσεις. Και πολλές φορές άνευ αντικειμένου. Εύχομαι να τα παρακολουθεί όταν βεβαίως και οι τοποθετήσεις έχουν την ουσία τους, γιατί αύριο μεθαύριο, σε περίπτωση που τα πράγματα προχωρήσουν, αυτός ο κόσμος θα πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον των παιδιών του. Σωστά. Αυτό εμείς ακριβώς, θα ψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό ακριβώς είναι το κριτήριο και γι' αυτό θα έπρεπε και τα πνεύματα να μην ήταν τόσο εξημένα, να ήταν πιο κατευνασμένα. Γιατί δεν είναι τα πολιτικά γραφεία, οι εκπρόσωποι τύπου των κομμάτων ή οι πρόεδροι και αναπληρωτές που θα αποφασίσουν. Είναι ο πολίτης και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό το κριτήριο, αλλά πρέπει να έχουμε συνείδηση της υποχρέωσής μας να ανταποκριθούμε σε αυτά τα οποία περιμένει ο πολίτης. Πού είδατε όξυνση εσείς των πνευμάτων. Να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά εμένα με αφήνει άναυδο. Ναι. Πάμε σε διαπραγμάτευση. Εμείς που λέμε ότι θέλουμε στρατηγική. Θέλουμε στρατηγική, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορούμε να κρατήσουμε χεμήθεια ούτε για μια κόλλα χαρτί. Πρέπει να τη δώσουμε μέσα στον αέρα, να την δουν όλοι. Πάμε για διαπραγμάτευση και πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την πρότασή μας για το εδαφικό. Και κάποιος, δεν ξέρω πώς να το πω, σπέβδει προτού την καταθέσει. Τώρα, αν την κατέθεσε και δοθεί σε κάποια μέσα και την βγάλουν με την πρωτιά, αυτό είναι ένα. Αλλά εκ των προτέρων, για να την δουν οι Τουρκοκύπροι, η Τουρκία και να ξέρουν τι πρόκειται να καταθέσουν. Αυτό το πράγμα είναι ενέργεια, γιατί την βάζετε στην ταμπέλα όξυνση. Γιατί αυτό είναι παροξυσμός. Ένα πολιτικό πρόσωπο να κάνει αυτό το πράγμα, νομίζοντας ότι
προωθεί ή εξυπηρετεί τις δικές του θέσεις, αυτό έχει ξεφύγει εντελώς. Να μην δώσω άλλο χαρακτηρισμό για να μην πω και εγώ εσείς στο παιχνίδι. Ξέρετε ποιος έκανε τη διαρροή, κύριε Πρόεδρε? Ιδέα δεν έχω. Ναι. Κάποιος την έκανε όμως. Ναι. Εκεί τη διαρροή ήταν μια πληροφορία ότι αυτά και εκείνα τα χωριά θα είναι μέσα. Έχει νόημα αυτό το πράγμα. Όπως και να είναι, εγώ κυρία Κενεβέτζου θα πω ότι σπαταλάμε πολύ χρόνο, ενέργεια και καμιά φορά αντιδικίες για τα διαδικαστικά. Έχουν το βάρος τους, μην παρεξηγηθώ. Όμως εδώ, πέραν των διαδικαστικών, το Κυπριακό τι είναι? Είναι να τελειώνει η κατοχή. Φτάσαμε σε αυτή την διάσκεψη να κατατεθεί χάρτης. Εκεί δηλαδή που είχαμε μείνει στο Μον Πελερά. Αυτό έχει να κάνει με τα κατεχόμενα εδάφη. Κάποια από τα κατεχόμενα εδάφη να επιστραφούν. Τι είναι το Κυπριακό άλλο? Είναι θέμα τερματισμού της ανάμιξης ξένων δυνάμεων της Τουρκίας, μάλιστα με νομικό στάτους η ανάμιξη, αυτές οι περίφημες εγγύησεις. Αυτό το πράγμα να το αλλάξουμε. Το συζητάμε τώρα εκεί σε θυμάστε μια διάσκεψη. Θυμάστε όμως τι έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης, ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία προηγουμένως στο εδαφικό να μην και είμαστε, στο κεφάλαιο χάρτες, είμαστε, δεν θα πάμε στο επόμενο στάδιο. Να μην είμαστε τυπολάτρες, να μην είμαστε έτσι, να μην είμαστε κολλημένοι. Γιατί έλεγε η ελληνική ένα πλευρά. Λεπτό, αυτό είναι ευελιξία στρατηγική, αυτό αφήστε μου λέτε τώρα. Αφήστε να σας το εξηγήσω, δεν είναι καμιά ευελιξία. Τι είναι? Με λογική συνέπεια να μιλάμε. Γιατί έλεγε η ελληνική πλευρά εδώ και πολύ καιρό. Η συνέπεια ακριβώς δεν υπάρχει. Αφήστε συνέπεια. Αφήστε με να σας το πω. Λογική συνέπεια είναι και ασυνέπεια κάποιον άλλον. Γιατί η ελληνική πλευρά έλεγε τόσον καιρό ότι αυτό το πράγμα προσοχή. Πρέπει να συμφωνηθούν όλα και μετά να πάμε στη διάσκεψη. Ναι. Γιατί η διάσκεψη θα την λύσει. Γιατί η διάσκεψη θα ήταν τελική. Τώρα έχουμε καταφέρει να γίνει μια ειδική διάσκεψη μόνο για το θέμα ασφάλειας και εγγύσεων, μόνο. Στην οποία διάσκεψη μπορούμε να πάμε ενώ συζητούνται παράλληλα κάποια θέματα άλλα τα οποία δεν έχουν λυθεί και θα λυθούν. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή εκείνη η τελική διάσκεψη που θα μας τα βάλουν όλα στο τραπέζι και θα υποστούμε εκβιασμούς. Αυτό είναι που λέω, να έχουμε λογική συνέπεια, να το δούμε αυτό το πράγμα ότι έχει αλλάξει. Να μην είμαστε κολλημένοι και να λέμε «Α, γιατί πήγε ο Αναστασιάδης, γιατί κερδίσαμε κάνοντας γιατί μια διάσκεψη». Γιατί έλεγε ότι δεν θα πάει, κύριε ναι. Πρόεδρε. Και ακριβώς αν μείνουμε κολλημένοι, στο «έλεγα, έλεγες, έλεγε», θα μείνουμε εκεί που είμαστε. Εδώ καταφέραμε να γίνει μια διάσκεψη στην οποία έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι αυτοί που έλεγαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι εκεί? Πού είναι αυτοί που παρακαλούσαν και έψαχναν από τα λόγια του κυρίου Άιντε για να μας πούν θα είναι παρατηρητές? Ο κύριος Γιούνκερ είναι εκεί. Να πω και μια χίδινη έκφραση, πρώτο τραπέζι πίστα. Εκεί δίπλα μέρος της διάσκεψης και τοποθετείται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ανώτερο θεσμικό επίπεδο. Αυτά τα οποία ο λαός μας αποφάσισε όταν είπε ότι καλύτερα να βρούμε μια λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα με μεγάλη καθυστέρηση χρόνου, μας πήρε χρόνια να το καταφέρουμε, αρχίζουν να παίρνουν σάρκα και οστά. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τώρα παρακαλούσαν, δεν είναι πολιτική ύβριση αυτό τώρα? Ποιος? Κάποιοι παρακαλούσαν. Βέβαια, βέβαια, γιατί τους λέγαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μην την υποβιβάζετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Δεν θα πάει εκεί να κάνει τον κομπάρσο. Έλεγαν όχι. Είπαν παρατηρητής. Είπε ο κύριος Ακιντζή. Κυρία Κενεβέζου, δεν αμφισβήτησαν μέρες και μέρες και χάναμε τις ώρες μας και τον τηλεοπτικό χρόνο ότι δεν θα είναι εκεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Ο Νίκος Αναστασιάδης ποια ήταν η πρώτη του μέρημνα? Να ξεπουλήσει τα συμφέροντα της Κύπρου ή να πει είμαι εδώ ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας? Άρα ας ηρεμήσουμε. Δεν είναι αυτά τα ζητήματά μας. Τα ζητήματα είναι ότι οι διαπραγματεύσεις, βλέπω εγώ, μπαίνουν σε μια νέα βάση. Μπαίνουν στη βάση του ότι το θέμα της ασφάλειας είναι μέρος της λύσης του Κυπριακού και σε αυτό το πράγμα έχει λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την ώρα έρχονται πληροφορίες, δημοσιογραφικές είναι, δεν ξέρω, ότι για παράδειγμα ενδιαφέρεται η Γερμανία και δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Αυτά θέλαμε. Να ενδιαφερθούν άλλοι τρίτοι, να έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία, να μην είμαστε μόνο στα χέρια τώρα, του ανισοζυγίου δυνάμεων που δίνει στην Τουρκία την δύναμη να μας επιβάλλει πράγματα και σε εμάς και στην Ελλάδα. Τώρα, τι θα καταφέρουμε, μένει να το δούμε. Η διάσκεψη είναι σε εξέλιξη. Όλοι έχουμε υποψιαστεί πλέον ότι δεν τελειώνουν τα πράγματα απόψε, πιθανότατα, ίσως ούτε και αύριο. Πιθανώς να ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες διασκέψεις. Σίγουρα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν.
Στο εδαφικό δεν έχουμε καταλήξει, αλλά υπάρχει μια βάση πλέον. Λοιπόν, πρώτη φορά έχει δοθεί χάρτη. Σας ευχαριστώ. Άρα λοιπόν όλα αυτά δεν τα λέω για να πούμε μπράβο πετύχαμε, όχι. Πότε θα πετύχουμε? Όταν έχουμε μια συμφωνία η οποία να μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον κυπριακό λαό και η οποία, όπως το έχετε πει και εσείς πολύ σοφά, και η οποία βεβαίως να διασφαλίζει τον κυπριακό ελληνισμό και την Κύπρο ως ένα κράτος ευρωπαϊκό για όλο τον λαό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σελινόπουλε. Ίσως σας διακόψω εντωμεταξύ. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι από όσα ελέγχθησαν από τον κύριο Πρόεδρο. Δεν διακρίνω μια συνέπεια μεταξύ των όσων λέει ο κύριος Πρόεδρος, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εντάσεις και εν πάση περιπτώσει είναι κρίσιμες στιγμές. Και ακολούθως ξεκίνησε μια επιχειρηματολογία όπου προσπάθησε και πάλι να φωτογραφίσει αρχηγούς πολιτικών κομμάτων για διαρροές, ελαφρά την καρδία μάλιστα. Μας είπε ότι η ασυνέπεια δεν φωτογράφησε παρατηρεί... κανέναν. Ναι. Μάθαμε χθες από τις ειδήσεις κάποια χωριά που έχει ο δικός μας χάρτης. Τι ήταν αυτό, αγαπητέ κύριε Σελινόπουλο? Και ποιος τα διέρευσε, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω. Είπα εγώ για κανέναν πολιτικό αρχηγό. Κάποιος πρέπει να τα έδωσε αυτά τα πράγματα. Ναι. Εκτός αν το κανάλι, ο σταθμός που έκανε αυτή, είναι της φαντασίας του. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Εσείς ξέρετε αν ευσταθούν αυτά? Ιδέα δεν έχω. Ούτε εμείς. Εμένα με ενόχλησε όμως να βλέπω, ενώ ξέρω ότι ο πρόεδρός μου πάει να καταθέσει πρόταση εκ μέρους του κυπριακού ελληνισμού, κάποιοι να βγαίνουν, και δεν φταίει εδώ το μέσο ενημέρωσης, όχι, πρώτα άλλοι φταίνε, να βγαίνουν και να λένε είναι αυτό και εκείνο. Γιατί το κάνουμε αυτό, κύριε Σελινόπουλε? Δεν πιστεύω ότι συμφωνεί κανένας με αυτό. Κανένας δεν συμφωνεί. Ωραία, εγώ δεν είπα ότι... Ναι, γιατί... πρώτης αφήξεως γιατί... σας πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το συζητήσαμε. Το ξέρω και άκουσα για την τοποθέτηση της κυρίας Σεοχάρους, η οποία ένας από τους λόγους που λέει ότι έφυγε είναι ότι θίγεται να είναι μέρος αυτής της κατάστασης. Καλώς ορίσατε, κύριε Λουκαΐδη. Ευχαριστώ, πιστεύω. Αλλά εγώ δεν το είπα αυτό το πράγμα για να θίξω πολιτικούς αρχηγούς. Είπα ότι αυτό το πράγμα είναι αχαρακτήριστο. Κάποιος όμως πρέπει να το έκανε. Λοιπόν. Και επειδή φωτογραφίζονται όμως από ορισμένους οι πολιτικοί αρχηγοί, μπορεί αυτές οι διαρροές να έγιναν εσκεμμένα και από τη διαπραγματευτική ομάδα και από το περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Προδρόμου. Με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συνέπειας, είναι σαφές ότι ο κ. Αναστασιάδης άλλα έλεγε και άλλα λέει. Και δεν είναι θέμα συνέπειας και ασυνέπειας και αυτή η μεταξέλιξη στο λόγο και η νέα υποχωρητικότητα από πλευράς του κ. Αναστασιάδη για τους λόγους σύγκλησης της διάσκεψης. Τελικά αποδεικνύεται σύμφωνα με τον κύριο Προδρόμο ότι είναι ευελιξία για να πάμε στη διεθνή διάσκεψη. Όχι, σας εξήγησε ότι εφόσον έχει ξεκαθαριστεί ότι δεν είναι το τέλος του δρόμου αυτό που βιώνουμε σήμερα, και εφόσον οι εγγυήσεις και η ασφάλεια και μόνον θα βρίσκονται σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι όπως υπήρχε ο φόβος ότι θα μπουν όλα και να γίνει ένα παζάρι. Γι' αυτό και... Να σας πω κάτι. Ναι. Στο Μον Πελεράν 2, αυτό. Στο Μον Πελεράν 2 δεν θα κρίνω, ούτε θα πω αν συμφωνώ με την πρόταση των ΗΕ. Αλλά υπήρχαν εμπειρογνώμες των ΗΕ εκεί, οι οποίοι είχαν πει ναι μεν για 28,2-29,2, είχαν μιλήσει για συγκεκριμένο αριθμό προσφύγων που θα επιστρέψουν και για Κινεβέζου. Είχαν πει από 70, για να είναι αποδεκτές οι προτάσεις στους χάρτες για τα κριτήρια, ότι πρέπει να είναι από 78 μέχρι 94. Ναι, μου το είπατε και προηγουμένως. Σας το ξαναλέω. Σας λέω όμως ότι δεν έχουμε συμφωνήσει με την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο καθένας γι' αυτό φύγαμε από το Μον Πελεράν. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια συνεχής υποχωρητικότητα, κυρία Κενεβέζου. Και μόνο έτσι μπορεί να παραμείνει ανοιχτή αυτή η διαδικασία. Αφήστε που υπάρχει ο κίνδυνος. Βεβαίως, κανένας δεν θέλει να σκεφτεί. Ποια είναι η πρόβλεψή σας, αλήθεια, κύριε Σελινόπουλε? Ότι θα υπάρξει νέα διάσκεψη. Και ξανά νέα διάσκεψη και θα υπάρχει συνεχής αναβάθμιση του κυρίου Ακιτζή, αφού δεν είναι ξεκαθαρισμένο το στάτους. Τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας, το ξεκαθάρισε ο ίδιος, αλλά ακόμη ο κύριος... και αν συμβεί αυτό, αν λυθεί είναι... το Κυπριακό, θα έχει τη σημασία του αυτό. Μακάρι να λυθεί με έναν καλό τρόπο, ο οποίος να διασφαλίζει τα συμφέροντα και των δύο κοινοτήτων και να υπάρχει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων και των πολιτικών δικαιωμάτων όλων. Όλοι θέλουμε λύση. Ενώ ότι θα είναι ανούσιο την επόμενη μια λύση. Πώς βρισκόταν εκεί ο κύριος Ακιντζή? Βεβαίως και θα είναι ανούσιο, αλλά πρέπει να δούμε το πώς πάμε μέχρι σήμερα. Κύριε Παντελίδη. Κύριε Κενεβέζου, για να σχολιάσω κάποιες αναφορές του κυρίου Προδρόμου. Γιατί δεν θέλαμε να πάμε σε διεθνή διάσκεψη, διεθνούς χαρακτήρα διάσκεψη, σίγουρα όχι πενταμερή όπως σήμερα, αλλά σε διεθνούς χαρακτήρα διάσκεψη εδώ και 42 χρόνια? Γιατί δεν θέλαμε να διασυνδεθούν άλλοι τα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής με δύο πτυχές, αυτή της ασφάλειας και των εγγύσεων, που για εμάς ήταν και ελπίζω ότι παραμένουν αδιαπραγμάτευτες. Αυτό δεν επετεύχθη. Σήμερα μόνο οι εγγύσεις ασφάλειας συζητούν. Μια στιγμή. Mm-hmm. Με άλυτα όλα αυτά τα θέματα.
Ναι. Σας παραπέμπω στις 23 Νοεμβρίου, πριν από λιγότερο από δύο μήνες, ο πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωνε στη διάρκεια της διακαναλικής συνέντευξης ότι εάν προχωρήσουμε σε διεθνή διάσκεψη με άλυτο το εδαφικό και τα υπόλοιπα ζητήματα της εσωτερικής διάσκεψης, της εσωτερικής πτυχής, υπάρχει ορατός ο κίνδυνος διασύνδεσης των δύο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Αναστασιάδης σήμερα δεν πρέπει να το λαμβάνω υπόψη, γιατί σε μερικές μέρες δεν θα ισχύει, γιατί είναι στρατηγική άποψη και ούτω καθεξής. Η ανησυχία η οποία υπάρχει είναι να μην υπάρξει διασύνδεση αδιαπραγμάτευτων πτυχών, όπως είναι η αποχώρηση του τουρκικού στρατού, η πλήρης αποχώρηση του τουρκικού στρατού και η πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων, με τις πτυχές της εσωτερικής διακυβέρνησης, όπου αναπόφευκτα χρειάζεται να γίνει ένα παρεδώσει. Αυτή είναι η ανησυχία. Και αν ακούσατε προσεκτικά τι είχε πει πριν λίγο ο κύριος Προδρόμου, αναφέρθηκε σε μια ενδεχόμενη παράλληλη συζήτηση. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει δηλαδή την ώρα που γίνεται η πενταμερής διάσκεψη για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις σε μια διπλανή αίθουσα κάποιοι άλλοι εκπροσώποι. Διπλανή αίθουσα. Αυτά είναι φαντασιώσεις, όχι δικές σας. Σε έχουμε αναπτύξει. Ποια διπλανή αίθουσα? Χτες συζητήθηκαν τα άλλα θέματα. Αυτό είναι το παράλληλο. Στο παλάτι είναι πολλά τα δωμάτια. Και μεθαύριο θα συζητηθεί ξανά το εδαφικό. Αυτό είναι το παράλληλο. Επανέρχομαι. Μην πιανόμαστε τώρα από τις λέξεις και από τα ρούχα μας. Επανέρχομαι. Με άλυτες τις εσωτερικές πτυχές είναι ορατός ο κίνδυνος, και αυτό λέει και ο κύριος Προδρόμου ότι θα γίνει. Δεν με ενδιαφέρουν οι αίθουσες ή η διαφορά ημέρας, αφού θέλετε να είμαστε. Τότε να μην τα συζητήσουμε τα άλλα. Να μην συζητούσαμε την ασφάλεια τότε ποτέ. Εγώ θα έλεγα αν ήταν δυνατόν πρώτα να συζητούσαμε τις εγγύησεις. Πρώτη μέρα. Μην τον διακόπτετε όμως για να μπορέσει να ολοκληρώσει. Ναι, αλλά για να συνεννοηθούμε τι λέμε στον κόσμο. Μην λέμε φράσεις που είναι ασύνδετες. Κύριε Προδρόμου, θέλετε να σας λέω από πριν τι θα πω, να το εγκρίνετε? Όχι, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Όχι, λέτε ότι θέλουμε να αποφύγουμε το αλυσβερίσι. Δεν υπάρχει αλυσβερίσι. Αν παράλληλα κάποια θέματα μένουν άλυτα, τι θα γίνει, δεν θα συζητηθούν τα άλυτα? Ναι, αυτό λέμε, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης έλεγε πως όσο υπάρχουν άλλοι τα θέματα στις εσωτερικές πτυχές, δεν μπορούμε να πάμε στη διεθνή διάσκεψη, ακριβώς για να μην διασυνδεθούν. Εάν αυτό μέσα σε 15 μέρες άλλαξε για να δικαιολογηθούν οι υποχωρήσεις, είναι δικαίωμα του κυρίου Προδρόμου να το λέει, είναι δικαίωμα μου εμένα να το θεωρώ επικίνδυνη εξέλιξη. Η Τουρκία τι έκανε, κυρία Γενεβέζου, χθες? Έδωσε ένα χάρτη, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από μη ικανοποιητικός έως απαράδεκτος. Αυτό το χάρτη γιατί τον έδωσε? Διότι έπρεπε να τον δώσει στο Μον Μπελεράν, δεν τον έδωσε τότε, και αφού εξασφάλισε την πενταμερή, η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα, έδωσε το χάρτη τον οποίο έδωσε, ο οποίος είναι απαράδεκτος. Εφόσον ο κύριος Προδρόμου θέλει να μιλάμε για διαπραγματευτική, τακτική και στρατηγικές κινήσεις, εγώ ρωτώ, γιατί από χθες οι αξιωματούχοι του Δημοκρατικού Συναγερμού, οι κυβερνητικοί παράγοντες, πανηγυρίζουν για την υποβολή από την Τουρκία ενός κακού χάρτη? Διότι αν είναι για την ιστορικότητα του γεγονότος, να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υποβληθήκε χάρτης από την τουρκική πλευρά. Από το 1974 πάνε και έρχονται χάρτες στο Κυπριακό. Επομένως είναι λάθος και εντελώς αστήριχτο το γεγονός ότι υπάρχει ιστορικότητα. Και μόνο από διαπραγματευτική τακτική, αν το δούμε, όταν σου δίνουν ένα χάρτη τον οποίο θεωρείς μη ικανοποιητικό έως απαράδεκτο, το τελευταίο πράγμα που κάνεις είναι να πανηγυρίζεις για αυτή την εξέλιξη. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παντελή. Και κλείνω με αυτό. Ο στόχος, και σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σταθούμε όλοι, αυτής της διάσκεψης, που δεν έπρεπε να είναι πενταμερής, αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, είναι διπλός. Πρώτον, να μην γίνει παζάρι και διασύνδεση με πτυχές της εσωτερικής διακυβέρνησης, με τις εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού. Και δεύτερον, να οδηγήσει με την ευχή μας στην πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού και στην πλήρη κατάργηση των εγγύησεων και των επιβατικών. Κύριε Λουκάιδη, τι πληροφόρηση λαμβάνετε εσείς από τη Γενέβη? Θυμίζω ξανά στους τηλεθεατές ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στην ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε συνδεδεμένοι με την αίθουσα όπου και θα δοθεί η συνέντευξη τύπου. Τι πληροφορίες παίρνετε λοιπόν? Από το πρωί και εντεύθεν, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, αυτά που εσείς μεταδίδετε. Ναι. Το πρωί μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Έχουν κλείσει τα κινητά τους? Αποφεύγουμε τις πολλές συζητήσεις από τα τηλέφωνα. Γίνεται μια ενημέρωση το πρωί βασικά.
Οπότε δεν έχω προσωπικά οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση και δεν νομίζω να υπάρχει γενικότερα απευθείας από τη Γενέβη οποιοδήποτε άλλο από το κόμμα που γνωρίζει περισσότερα από αυτά που μάθαμε το πρωί. Από τα όσα ακούτε, ανησυχείτε, είστε αισιόδοξος, είστε απεσιόδοξος? Από τα όσα ακούμε και από τα όσα γίνονται, από την πρώτη στιγμή αγωνιούμε. Και το αγωνιούμε σημαίνει ότι είναι αναμειγμένη η προσδοκία και η ελπίδα μαζί με ανησυχίες. Και νομίζω αυτό συμβαίνει για τους περισσότερους συμπολίτες μας. Από τη μια ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, από τη άλλη ανησυχούμε. Ανησυχούμε κυρίως και πρωτίστως από μια αρνητική συμπεριφορά της άλλης πλευράς. Μια αδιάλαχτη συμπεριφορά της άλλης πλευράς, αλλά και από λάθη που μπορεί να γίνουν και τα οποία μπορεί να στοιχήσουν στην προσπάθεια αναζήτησης λύσης η οποία κρατεί τώρα 9 χρόνια. Εμείς κάναμε λάθη ή όχι? Βεβαίως και κάναμε λάθη, αλλά δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε. Νομίζω εξονυχιστικά θα συμφωνούσα ακούγοντας τη συζήτηση ότι κακώς θα πρέπει να πανηγυρίζουμε επειδή κατατέθηκε χάρτης, αν κάποιος πανηγυρίζει, εν πάση περιπτώσει. Όμως θέλω να θυμίσω ότι γίνονταν δηλώσεις κατ' επανάληψη και κάποιοι στοιχημάτιζαν ότι η άλλη πλευρά δεν θα έδινε και δεν θα κατέθετε ποτέ χάρτη. Αν πάμε λίγο πίσω στο Μοντ Μπελεράν. Και πάλι είναι απόλυτες προσεγγίσεις και βεβαιότητες τις οποίες είχαμε. Είτε από τη μια οι βεβαιότητες υπάρχουν, είτε από την άλλη νομίζω ότι είναι εσφαλμένες. Ναι, αλλά σας λέει ο κύριος Παντελίδης, πανηγυρίζουμε επειδή κατετέθη ένας κακός. Ξαναλέω. Κακός για την πλευρά μας χάρτη. Προφανώς για την Μπελεράν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας είπα, να το ξαναπώ, κυρία Κερεφέτσου. Μεταξύ μας είτε πανηγυρίζουμε είτε μηδενίζουμε. Λέω. Είναι για το εσωτερικό μέτωπο που κάποιοι ενδεχομένως να υπογραμμίζουν ή να υπερτονίζουν ότι κατέθηκε ένας χάρτης που δεν μας κάνει. Και δεν μας κάνει προφανώς. Ο πρόεδρος ήταν έτοιμος και κατέθεσε αμέσως αντίδραση απέναντι στην πρόταση της Κυπριακής πλευράς. Αυτή είναι η δική μας πληροφόρηση. Ήταν έτοιμη η πλευρά μας και αμέσως κατέθεσε αντίδραση απέναντι στην πρόταση της Κυπριακής. Πλην όμως, επειδή γινόταν η συζήτηση όλη αυτή. Και μεγιστοποιήσαμε αυτό το θέμα μεταξύ μας, όπως κάνουμε συνήθως μεταξύ μας μόνοι μας, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάποιοι επιχείρησαν τώρα, εσφαλμένα και πάλι, όπως εσφαλμένα άλλοι έκαναν αυτό το θέμα μίζο και εκτιμούσαν ότι δεν θα κατατίθεται ο χάρτης. Τώρα κάποιοι άλλοι προφανώς δίνουν μια μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που λοιπόν, πρέπει να έχει. Έχει ολοκληρωθεί, να σας πω, το γεύμα εργασίας στη Γενέβη. Από λεπτό σε λεπτό θα έχουμε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Ωραία. Από εκεί και πέρα φαίνεται, κυρία Γενεβέζου, επειδή με ρωτήσατε για εκτιμήσεις, ότι χθες είχαμε πρόοδο στο θέμα της διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι, και μάλλον όλοι συμφωνάνε σε αυτό, ότι αυτή η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σήμερα, αυτή την εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, γενικότερα, ότι δεν είναι το τέλος της διαδικασίας, αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γενέβη. Ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεχιστεί, αντιλαμβάνομαι, η διαδικασία για κάποιες μέρες ακόμη, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Θα το επιβεβαιώσουμε σε λίγο. Μοιάζει βέβαιο για αύριο τουλάχιστον, κύριε Λουκαίδη, με βάση την πληροφόρηση που έρχεται από τη Γενέβη. Λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι κακώς τις προηγούμενες μέρες αναλώθηκε χρόνος, πολύτιμος χρόνος, για να συζητούνται δευτερευούσης σημασίας ζητήματα και όχι τα πρωτεύοντα ζητήματα και οι διαφορές. Αναφέρομαι στα εκκρεμούντα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφορές. Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί έπρεπε να συζητάνε για 2 ώρες, ας πούμε, το θέμα της εδίκτης. Πήγαν στη Γενέβη για να συζητήσουν την εδίκτη. Λοιπόν, βλέπουμε να φτάνει ο Γενικός Γραμματέας. Θα σας διακόψω. Απολογούμε, κύριε Λουκαίδη, θα έχετε το χρόνο αμέσως μετά. Θα παρακολουθήσουμε τη δήλωση με ταυτόχρονη μετάφραση. We start now the press remarks on the Cyprus conference. We'll start with giving the floor to the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, for initial remarks. Ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. I want, first of all, to pay tribute to the extraordinary statesmanship, to the courage and to the determination of Mr. Anastasiades and Mr. Akinci, that for 20 months have been conducting in a very determined way a dialogue aiming at creating the conditions to allow for Cyprus to be able to be again a country united, living in normal conditions for its people.
And it's only thanks to their work that it was possible to come today to the opening of the conference that historically and for the first time has put around the same table not only the two protagonists, but also the guarantors, the republics of Greece, Turkey, and the United Kingdom. We had this morning an extremely constructive opening session, followed by a very open debate during lunchtime, a true brainstorming, in which it was possible to identify not only the very important progresses that were made in the negotiations taken in the last few days on the first five chapters, but also to identify the complexity of the problems related to security and guarantees that need to be addressed. Τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Στο γεύμα αυτό ήταν δυνατόν ξεκάθαρα να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εξεύρουμε όργανα που επιτρέπουν την εφαρμογή αυτής της διευθέτησης που θα επιτευχθεί κατά τρόπο που εγγυάται ταυτόχρονα την ανταπόκριση στις ανησυχίες ασφάλειας της κουρκοπρικής κοινότητας και τις ανησυχίες ασφάλειας της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αλλά προφανώς υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα, πολλή δουλειά να συνεχίσουμε. Θα ξαναπαναρχίσουμε τη συνάντηση αργά το απόγευμα. Δεν μπορείτε να μένετε θαύματα, η άμεση λύση. Δεν αναζητούμε γρήγορη λύση. Ζητούμε συμπαγή και βιώσιμη λύση για την Κυπριακή Δημοκρατία και τις κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και θα εργαστούμε όπως χρειάζεται ο χρόνος για να πετύχουμε αυτό το στόχο, με το προφανή στόχο να φτάσουμε αυτό στο στάδιο της παρούσας διάσκεψης. Θα ήθελα να πω ξεκάθαρα ότι για τα Ηνωμένα Έθνη ο ρόλος μας είναι η στήριξη της διακοινότητας, τα μέρη, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν τη συμφωνία που χρειάζεται. Δεν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν έχουμε ατζέντα, αλλά την ατζέντα που αρχίζει από την κοινή προσπάθεια των δύο πλευρών. Those that deserve the Oscar of the best actor, if this was a competition of cinema, are on my right hand side and my left hand side. In the UN, we don't aim at more than. Είναι στην αριστερή και δεξιά μου πλευρά. Στα Ηνωμένα Έθνη δεν θέλουμε να πάρουμε Oscar. Στα Ηνωμένα Έθνη είναι ηθοποιοί σε υποστηρικτικό ρόλο. Αυτό το Oscar παίρνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να βοηθήσουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες και είμαστε πολύ ενθαρρυμένοι από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει τη δέσμευση να στηρίξει αυτή τη διαδικασία επίσης και είμαστε έτοιμοι μέσα στη διαδικασία του Ηνωμένου Εθνού και του Συμβουλίου Ασφαλείας να δώσουμε τις εγγύσεις που χρειάζονται με αποτελεσματικό ισχυρό τρόπο το αποτέλεσμα που θα ήταν δυνατό να επιτευχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διάσκεψης. Από εδώ και τώρα θα πρέπει να έχετε υπομονή. Δεν είμαστε εδώ για μια γρήγορη λύση. Είμαστε εδώ για ένα σοβαρό τρόπο για να φτάσουμε μια λύση που ταυτόχρονα θα είναι συμπαγής και βιώσιμη για την Κύπρο, για το λαό της Κύπρου και πιστεύω μια λύση που θα είναι ένα σύμβολο ειρήνης, μια σύμβολο ελπίδας σε έναν κόσμο όπου τόσες διενέξεις συνεχίζονται, όπου τόσα προβλήματα δεν φτάνουν στο τέλος τους, αλλά όπου εμπιστεύομαι το θάρρος, την αποφασιστικότητα και την ηγεσία των δύο ηγετών που είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ, κυρία Γενική Γραμματέα. Από το Reuters.
Tom Miles από το Reuters. Στο θέμα της Γενέβης, συγχαρητήρια για τον σας ρόλο. Τι προτάσεις συγκεκριμένες τέθηκαν στο τραπέζι σήμερα? Πιστεύω ότι πολλές προτάσεις έχουν τεθεί στο τραπέζι. Ο χρόνος θα αποφασίσει αν είναι συγκεκριμένες και συμπαγές ή όχι. Αλλά το ερώτημα είναι πολύ απλό. Εργαζόμαστε σκληρά για να φτάσουμε σε διευθέτηση που θα αντιμετωπίσει τα κεντρικά ερωτήματα που συζητούνται εδώ και πολύ καιρό σε ό,τι αφορά το εδαφικό, σε ό,τι αφορά το περιουσιακό, στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξωτερική πολιτική, σε σχέση με όλες τις πτυχές. Και έχει γίνει τεράστια πρόοδος σε όλες αυτές τις πτυχές. Έτσι φτάνουμε πολύ κοντά σε αυτό που είναι η διευθέτηση σε σχέση με την δημιουργία μιας δυσονικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, μια οντότητα ομοσπονδιακή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Για να εφαρμόσουμε αυτό, πρέπει να βρούμε αριθμό οργάνων. Και αυτό που κάνουμε τώρα, πρέπει να βρούμε την ετυμολογία αυτών των οργάνων με τον κοινό στόχο που πιστοποιήσαμε στο διάρκεια του γεύματος, ότι αυτά τα όργανα πρέπει να ικανοποιούν τις ανησυχίες ασφάλειες της τουρκοκυπριακής πλευράς και της ανησυχής ασφάλειας της ελληνοκυπριακής πλευράς. Και πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει τρόπος να φτάσουμε εκεί. Αλλά μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Αυτή δεν θα είναι μια συμφωνία μεταξύ ηγετών. Αυτή θα είναι μια συμφωνία που θα επικυρωθεί από το λαό μέσα από δημοψηφίσματα. Και γνωρίζετε, ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο, ότι τα δημοψηφίσματα δεν είναι μια εύκολη πρόκληση. Άρα, ή έχουμε μια ξεκάθαρη συμπαγή λύση που μπορεί να εγκριθεί πλήρως από τα δύο μέρη και να είναι πλήρως αποδεχτό από τον λαό, ή δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε. Αυτή δεν θα είναι μια γρήγορη λύση, quick fix, θα εργαστούμε σκληρά και το χρόνο που χρειάζεται, και θα είναι σύντομος αυτός ο χρόνος, υποθέτω, αλλά το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουμε σε μια χειροπιαστή λύση, απτή λύση που οι δύο κοινότητες μπορούν να αποδεχθούν, μπορούν να νιώθουν άνετα με αυτή τη λύση. Στο Γενικό Γραμματέα και το όνομα σας πριν ρωτήσω. Από το Πρακτορείο Ανατολή, το τουρκικό πρακτορείο, σχεδιάζεται να επεκτείνεται τη συνομιλία μέχρι αύριο, τη διάσκεψη, και μπορούμε να αναμένουμε την υψηλότερο δυνατό επίπεδο εκπροσώπησης. Έχουμε σχεδιάσει ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν όσο χρειάζεται, όπως χρειάζεται, και φυσικά η συμμετοχή άλλων προσωπικότητων μπορεί να αιτιολογείται όταν και αν έχει προχωρήσει η δουλειά με τρόπο που να το αιτιολογεί. Ο στόχος μας εδώ δεν είναι ένα ημερολόγιο, ένα χρονοδιάγραμμα. Ο στόχος μας δεν είναι να συνεχίσουμε απλώς. Είναι να φτάσουμε στο απαραίτητο αποτέλεσμα, και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ρεστούμε σοβαρά για το χρόνο που χρειάζεται. Μαρία Κονιώτου από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Γενικό Γραμματέα, αναμένετε ότι τα δαμέρια θα αποχωρήσουν από τη Γενέβη με επιτυχία σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφαλής και εγγύησης, είναι απλώς μια αρχή. Είμαστε στην αρχή. Αυτή ήταν η πρώτη φορά κατά την οποία τα πέντε μέρη συζήτησαν ασφαλή και εγγύησης. Τώρα αρχίσαμε. Ελπίζω ότι θα υπάρξει επιτυχία, ότι θα απαρσιάσει το διεξόδου. Και ελπίζω και νιώθω ότι αυτό είναι που
που χρειάζονται ο κόσμος της Κύπρου και του εξής τον κόσμο Κύπρο και σε όλον τον κόσμο. Τόσες καταστάσεις υπήρξαν καταστροφή και πραγματικά χρειαζόμαστε ένα σύμβολο ελπίδας. Και πραγματικά πιστεύω ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει το σύμβολο ελπίδας στην αρχή του 2017 για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα. Δέχτηκε και τρεις ερωτήσεις από συναδέλφους. Να σας πω εγώ ότι έχω ξεχωρίσει. Καταρχήν συνεχίζουν και αύριο, με αυτό ξεκαθάρισε. Δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της εκπροσώπησης, προφανώς αναφέρεται στις τρεις εγγύητριες δυνάμεις, και ίσως αυτό επιβεβαιώνει όλη αυτή τη παραφιλολογία από το πρωί για μετάβαση Γιλντιρίμ και ενδεχόμενη μετάβαση και Τσίπρα εκεί. Μιλάει για διέξοδο πάντως. Παλεύουμε, λέει, για άρση του αδιεξόδου. Πολύπλοκο το ζήτημα, πολλοί δρόμοι, πολλή δουλειά. Και αναζητείτε μια βιώσιμη λύση και όχι γρήγορη. Κύριε Λουκαδί, και επειδή σας είχα διακόψει πρώτης δηλώσεως, θα σας δώσω τον πρώτο λόγο να κάνετε κι εσείς το σχόλιο σας για όσα ακούσαμε. Εντάξει, νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα όσα ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι δεν φαίνεται να είναι του τέλους του δρόμου αυτή η διαδικασία στη Γενέβη. Και από τις απαντήσεις που έχει δώσει στα ερωτήματα, επιβεβαίωσε ότι είμαστε στην αρχή και ότι ανεξαρτήτως αντιλαμβάνομαι της προόδου που θα επιτευχθεί, που είναι το επιδιωκόμενο, ακόμα και για το ζήτημα της ασφάλειας, δεν προβλέπεται ότι θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Θα συνεχιστεί η διαδικασία. Οπότε το ζητούμενο ήταν και παραμένει ακριβώς, για να συνεχίσω και την παρέμβασή μου, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος, κυρίως στα βασικότερα αντιλαμβάνομαι ζητήματα τα οποία ήταν καταγεγραμμένα ως εκκρεμούντα ζητήματα στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, στα πέντε δηλαδή κεφάλαια απέναντι της ασφάλειας και των εγγύσεων, αλλά και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδος στο κεφάλαιο ασφάλεια και εγγύσεις από την ώρα που ξεκίνησε η διάσκεψη. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι φάνηκε σχήμα οξύμορο να ανανεώνεται χρόνος, πολλής χρόνος, για να συζητούμε θέματα δευτερευούσης σημασίας, όπως τα θέματα της ΕΔΗ κατά τις προηγούμενες μέρες. Και είναι κάτι που πρέπει να πούμε σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείτε. Είναι ακριβώς τούτο. Εμείς και η κυβέρνηση, βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, αν θέταμε ένα στόχο να φτάνουμε σε ακτίνα συμφωνίας προτού πάμε στη συζήτηση της ασφάλειας και των εγγύσεων, το κάναμε ακριβώς με την πεποίθηση ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αυξημένες πιθανότητες και προοπτικές να είναι επιτυχής η συζήτηση. Υπήρχε ομοφωνία επ' αυτού του στόχου, δηλαδή. Ωραία. Αυτό τώρα δεν είχε συμβεί. Και όχι μόνο δεν είχε συμβεί, καταλήξαμε να πάμε και να συζητούμε υποδιέστερης σημασίας ζητήματα στη Γενέβη. Κάτι που επίσης νομίζω δεν ήταν υποβοηθητικό. Οπότε, στη δική μας αντίληψη, κυρία Γενεβέζου, αυτό που είναι κρίσιμο, αυτό που είναι σημαντικό, εφόσον θα συνεχιστεί η διαδικασία στη Γενέβη, αλλά ακόμα και αν δεν συνεχιστεί και θα συνεχιστεί στην Κύπρο, είναι ακριβώς να επικεντρωθούμε στα βασικά. Έχουμε βασικές εκκρεμότητες στο εδαφικό, δεδομένη τη απόσταση που συνεχίζει να χωρίζει τις πλευρές, ειδικότερα πάνω στο προσφυγικό, το πόσοι πρόσφυγες δηλαδή. Ναι, ναι, και σε σχέση και με άρα, το ποσοστό και το πόσο έδαφος τελικά θα μπορεί να επιστραφεί. Αλλά πιο πολύ για το πόσοι πρόσφυγες. Έχουμε ακόμα βασικές εκκρεμότητες στο περιουσιακό, αλλά έχουμε και βασική εκκρεμότητα στη διακυβέρνηση. Κυρίως θα έλεγα. Εδώ θα έπρεπε να έχει επικεντρωθεί συζήτηση από την Κύπρο στον 1,5 μήνα, αλλά και στη Γενέβη. Ελπίζω και εύχομαι ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί, έστω και τώρα, ή ξεκίνησε να συμβαίνει ήδη, δεν είμαι ενήμερος. Σε κάθε περίπτωση, εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε για ένα πολύ βασικό λόγο. Εφόσον έχουμε κατάληξη και είμαστε σε ακτίνα συμφωνίας ή συγκλήσεις σε αυτά τα κεφάλαια, πλέον όλο το βάρος της ευθύνης μεταφέρεται στους ώμους της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν μπορεί να κρύβεται. Διακοπτώ να πάμε Γενέβη να δούμε δηλώσεις του Γενικού Εκπροσώπου. Γενικός Γραμματέας, σήμερα είναι η αρχή μιας συζήτησης, ενός διαλόγου, σίγουρα όχι εύκολου διαλόγου, ενός διαλόγου, ο οποίος όμως στην ίδια στιγμή ευελπιστούμε ότι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων που θα γίνει, πάνω απ' όλα την θέληση των εμπλεκομένων, αλλά αν θέλετε πιο σημαντικό, να φτάσουμε σε μια λύση που να αντικατοπτρίζει τα σημερινά δεδομένα για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευελπιστούμε ότι θα φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω, από δικής μας πλευράς, με απόλυτη σοβαρότητα,
συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία και ευελπιστούμε να οδηγηθούμε σε θετικά αποτελέσματα. Δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος, δεν θα είναι εύκολη η διαδικασία, δεν ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε, αλλά είμαστε εδώ για να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία και επαναλαμβάνω, είναι η επαρχή ενός διαλόγου, μιας συζήτησης που ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Τι έγινε στο γεύμα με τρόπο που περιέγραψε και ο Γενικός Γραμματέας για την ανάγκη για την εφαρμογή της λύσης, κύριε εκπρόσωπε? Αναφέρουμε ότι το γεύμα ήταν συνέχεια των εναρκτήρων παρεμβάσεων από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην τελετή που προηγήθηκε, αν θέλετε. Πήραν τον λόγο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολούθως κατά τη διάρκεια του γεύματος και η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Μογκερίνη. Ακούστηκαν απόψεις. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν προέκυψε κάτι καινούργιο από όσο είναι γνωστά για τις θέσεις των εμπλεκομένων μερών, όσα κατά καιρούς έχουμε ακούσει σε δημόσιες παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή με απόλυτη ειλικρίνεια αναφέρω ότι δεν αναμέναμε σε αυτό το στάδιο να ακούσουμε κάτι διαφορετικό. Θα συνεχίσουμε στις 6:30 σήμερα το απόγευμα. Υπάρχει νέα συνάντηση όλων των συμμετεχόντων και αναλόγως των αποτελεσμάτων θα δούμε. Υπάρχει προγραμματισμένη και συνάντηση για αύριο μέχρι το μεσημέρι και αναλόγως θα δούμε πώς προχωρούμε. Υπάρχουν ιδέες στο τραπέζι αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαμε να πάμε παρακάτω, κύριε Χριστοδουλίδη? Υπήρξε το τίποτε που να δικαιολογεί πρόοδο? Ναι. Κοιτάξτε, από όλες τις εισηγήσεις που ακούστηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οφείλω να αναφέρω ότι η μόνη συγκροτημένη, περιληπτική πρόταση που ακούστηκε ήταν η πρόταση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία οφείλω να αναφέρω από κάποιους των ενδιαφερόμενων μερών απόσπασε ιδιαίτερη προσοχή, ήταν γνωστή, αλλά τα σχόλια που ακούστηκαν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, είναι η αρχή μιας συζήτησης. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και είναι σημαντικό αυτό που ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του, το ανέφερε κατά επανάληψη και κατά τη διάρκεια και της εναρκτήριας δήλωσης, αλλά και ακολούθως στο γεύμα. Η όποια συμφωνία θα πρέπει στο τέλος της ημέρας να εγκριθεί από τον Κυπριακό λαό. Άρα η όποια συμφωνία δεν πρέπει να ξεφεύγει ενός πλαισίου που να μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Κυπριακό λαό. Κάποια μορφή διαλόγου για το επόμενο διάστημα στο θέμα των εγγύσεων και της ασφάλειας, στο επίπεδο δηλαδή κυπριών δυνάμεων και δύο. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο. Είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Άρα ο διάλογος συνεχίζεται όπως ξεκίνησε σήμερα η διάσκεψη για την Κύπρο. Το ίδιο θα συνεχιστεί και το απόγευμα. Στο μεσοδιάστημα υπάρχουν διμερείς ή τριμερείς συναντήσεις. Από ό,τι γνωρίζω, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση των εκπροσώπων των τριών εγκυτριών δυνάμεων με τα Ηνωμένα Έθνη σήμερα το απόγευμα. Υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας αύριο το πρωί με την κυρία Μογκερίνη. Και αναλόγως θα δούμε όταν φτάσουμε, αν θέλετε, σε μια πιο προχωρημένη φάση, ποια θα είναι η απόφαση για το πώς θα προχωρήσει ο διάλογος αυτός. Οπότε συνεχίζουμε και αύριο. Συνεχίζουμε και αύριο. Να δούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στις 6:30. Υπάρχει πρόθεση συνέχισης και για αύριο. Θεωρώ ότι θα συνεχιστεί αύριο, αλλά να αναμένουμε απόψε τα αποτελέσματα των συναντήσεων. Η συνάντηση απόψε είναι προγραμματισμένη στο ίδιο επίπεδο όπως για αύριο, θα πρέπει να αναμένουμε. Ο Γενικός Γραμματέας θα αναχωρήσει, θα μείνει. Ο Γενικός Γραμματέας θα είναι παρόν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 6:30. Νομίζω όλοι είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρούσα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Να σας αναφέρω μάλιστα ότι από το γραφείο του κ. Τούσκ επικοινώνησαν μαζί μας για να σας αναφέρω ότι υπήρξε συνεννόηση ανάμεσα στον κύριο Τούς και τον κύριο Γιούνκερ, όπως στην παρούσα συνάντηση Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολο της εκπροσωπηθεί από τον κύριο Γιούνκερ. Είναι σημαντικό γιατί συνοδεύεται από την κυρία Μογκερίνη. Αντιλαμβάνεστε τους λόγους γιατί είναι σημαντικό, για ποια θέματα είναι υπεύθυνη η κυρία Μογκερίνη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε παρέμβαση και από τον ίδιο και από την κυρία Μογκερίνη ακολούθως στο γεύμα και θεωρούμε ότι είναι σε όλους κατανοητό γιατί βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ. Έχει πει ξεκάθαρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές εγγύσεις, κύριε Χριστοδουλίδη? Το έχει πει ξεκάθαρα ότι... Παρεμβάσεις τόσο και του κυρίου Γιούνκερ όσο και της κυρίας Μογκερίνη μας αφήνουν απόλυτα ικανοποιημένους, γιατί ακριβώς περιγράφουν τους
τις ευθύνες, αν θέλετε καλύτερα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των κρατών μελών της στα θέματα που άπτονται της ασφάλειας. Υπάρχει φόρμουλα που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με χώρες όπως το Βερολίνο για το θέμα της ασφάλειας? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η όποια πρόταση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάποιους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως της Γερμανίας που έχετε αναφέρει. Εκείνο που είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής αλλά και η κυρία Μογκερίνη είναι ότι θα συνεχίσουν να έχουν ένα ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια και ειδικότερα σε αυτό το κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγύσεων. Υπήρχε η πληροφορία ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην παρέμβαση του ξεκαθάρισε με ποιους ρόλους είναι εδώ και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας όπως μετέχει σε συνομιλίες. Πώς υπήρξε η διατύπωση? Μέσα από την παρέμβαση του πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν ξεκάθαρο ότι εκφράστηκαν θέσεις ως ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας και εκφράστηκαν θέσεις ως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρισκόταν εδώ με αυτές τις δύο ιδιότητες. Ούτω καλούμενη η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε λόγο ο κύριος Τσαβούσογλου. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν επηρεάζει σε καμία απολύτως περίπτωση τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και για όσους έχουν τις όποιες. Δεν υπήρξαν πέραν από την αναφορά του κ. Τσαβούσογλου στον καλούμενη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά επαναλαμβάνω. Το πλέον ξεκάθαρο αυτοί που για πολλές μέρες στην Κύπρο συζητούσαν, αμφισβητούσαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παρούσα για τον απλούστατο λόγο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά τη λύση του Κυπριακού. Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι οτιδήποτε αποφασιστεί εδώ θα υπάρξει εγγύηση γι' αυτό από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι είναι. Ήταν σημαντικό ότι υπήρξε συζήτηση μετά από εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι στο πλαίσιο της πρότασης που σας ανέφερα προηγουμένως για την ανάγκη ότι υπάρξει διασφάλιση της εφαρμογής της λύσης. Είναι μια ανησυχία ανάμεσα στο σύνολο, θα έλεγα, του Κυπριακού λαού και είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η διάθεση από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Να μένουμε να δούμε, χρειάζεται αρκετή υπομονή. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην αρχή μιας δύσκολης διαδικασίας, μιας δύσκολης συζήτησης. Ευελπιστούμε ότι μέσα από τη συζήτηση, μέσα από το διάλογο, θα καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Ο Πρόεδρος αναχωρεί και επιστρέφει το απόγευμα εδώ ή θα έχει κάποιες επαφές άλλες εδώ και εδώ? Ο Πρόεδρος θα είναι πίσω στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 6:30. Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι δηλώσεις, θα προχωρήσουμε και σε δηλώσεις. Λοιπόν, 6:30, 7:30 ώρα Κύπρου, επρόκειτο να είναι 7, προφανώς λόγω της καθυστέρησης που προηγήθηκε κατά την διάρκεια του γεύματος εργασίας, έχουμε μια μετακίνηση των ραντεβού, μισή περίπου ώρα. Δύσκολη διαδικασία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον αύριο μέχρι το μεσημέρι θα συνεχιστεί ο διάλογος, η διαπραγμάτευση. Ολοκληρώστε, σας διέκοψα δύο φορές. Για καλό λόγο. Νομίζω ότι έλεγα για την Τουρκία και την ανάγκη να έχουμε ακτίνα συμφωνίας στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού, στα 5 άλλα κεφάλαια πέραν της ασφαλείας, για τον πολύ απλό αλλά σημαντικό λόγο ότι σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία δεν θα μπορεί να υπεκφεύγει μεταφέροντας ή μεταθέτοντας την ευθύνη για τη μη ύπαρξη πρόοδου στην τουρκοκυπριακή πλευρά ή στις δύο πλευρές, γιατί δεν έχουν καταλήξει, δεν έχουν φτάσει σε ακτίνα συμφωνίας στην εσωτερική πτυχή. Θα είναι αποκλειστικά δική της ευθύνη για το κατά πόσο θα έχουμε αποτέλεσμα ή όχι στο κεφάλαιο ασφάλεια και εγγύησης από την δική της στάση σε ό,τι αφορά αυτό το σημαντικό κεφάλαιο. Και αυτό νομίζω από μόνο του είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς επιζητούσαμε, για να θυμίσω από πού ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση, και θεωρούσαμε σημαντικό διαδικαστικά να ήμασταν σε ακτίνα συμφωνία στις υπόλοιπες πτυχές του Κυπριακού προτού πάμε να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν έγινε εφικτό για τους λόγους που δεν έγινε εφικτό. Είναι γνωστό το ότι έχει μεσολαβήσει. Είμαστε στο διατάφτα. Ακόμα και τώρα αυτό θα πρέπει να επιδιώξουμε. Να μην μένουν ανοιχτά θέματα εφόσον μπορεί να εξευρεθεί πρόοδος και να επικεντρωθούμε σε αυτά. Αν είναι να πω κάτι πρόσθετο, αν έχω λίγο χρόνο ακόμα, έγινε λόγος και από τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ για το γεγονός, και εγώ ανέφερα ότι φαίνεται να ξεκαθαρίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται, δεν είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας, η Γενέβη. Και αυτό θέλω να πω ότι είναι θετικό, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε και ένα ερωτηματικό, αλλά ξεκαθάρισε νωρίς σχετικά ότι είναι ανοιχτού τέλους αυτή η διαδικασία στη Γενέβη. Από την άλλη όμως, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, στο μυαλό μας τουλάχιστον, ότι προφανώς αυτή η διαδικασία που κρατάει 9 χρόνια τώρα, δεν μπορεί να κρατά και επάπειρο.
Και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να το κατανοεί. Υπάρχουν σημαντικά πολιτικά ορόσημα που θα επιδράσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη διαδικασία. Οπότε πρέπει να έχουμε και αυτό κατά νου. Ναι, αλλά μην αυτοπαγιδευτούμε δίδοντας. Νομίζω ότι δεν αναφέρουμε την αυτοπαγίδευση. Ναι, ναι. Κάνω μια πολιτική εκτίμηση που νομίζω ότι για όποιον λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο αναλυθεί, κατανοεί τι είναι που λέω. Μια διαδικασία δεν μπορεί να λαθροβιεί επάπειρο. Κάποια στιγμή με πολιτικούς όρους, όχι με όρους τεχνητών χρονοδιαγραμμάτων, με πολιτικούς όρους θα φθαρεί ακόμα και αν την κρατήσεις ζωντανή στον αναπνευστήρα ενδεχομένως. Δηλαδή, να το κάνω πιο ξεκάθαρο, κυρία Γενεβέλσο, ας πούμε ότι από αυτή τη διαδικασία στη Γενέβη τώρα είχαμε ένα μηδενικό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την πρόοδο. Και λέγαμε ότι συνεχίζουν. Όπως έχουμε πει. Να. Με ποιες πρόπτικες συνεχίζουν? Νομίζετε ότι θα συνεχίζαμε με ευίωνες πρόπτικες αυτή τη διαδικασία? Με πιθανότητες κατάληξης στη συνέχεια? Αν όμως από αυτή τη διαδικασία έχεις αρκετή και σημαντική πρόοδο, αλλά δεν έχεις καταλήξει, δεν έχεις ολοκληρώσει, πας μερικά βήματα μπροστά στην ασφάλεια τώρα, δεν μείνουν οι πλευρές στις αρχικές τους θέσεις. Συζητήσουν ενδεχομένως ένα εναλλακτικό μοντέλο ασφάλειας. Μια άλλη φόρμουλα, ναι. Μια άλλη φόρμουλα. Και έχουμε κάποια βήματα μπροστά. Και έχουμε επίσης κάποια σημαντικά βήματα ή ακόμη και συγκλήσεις στην εσωτερική πτυχή του Κυπριακού. Με άλλους όρους θα συνεχιστεί η διαδικασία και με άλλες πιθανότητες επιτυχίας. Σίγουρα είναι ένα. Αυτά είναι που λέω κενό. Κρίσιμο καθοριστικό 24. Άστε που υπάρχουν και άλλα πολιτικά ορόσημα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι σημαντικά και θα τα βρούμε μπροστά μας εκ των πραγμάτων. Κύριε Πρόεδρε, πώς ακούσατε εσείς τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα? Κοιτάξτε, ήταν μια. Σε γενικές γραμμές αναφέρθηκε. Υπογράμμισε ότι είναι ένα γεγονός το ότι έχουν έρθει εδώ όλοι για να συζητήσουν. Και ακριβώς και εγώ εκείνη την ώρα σκεφτόμουν ότι ακούγοντάς τον, είναι και καινούριος ο κύριος Κουκέρες. Μόλις ανέλαβε. Ναι, σκεφτόμουν ότι κάποτε όταν συζητάμε εμείς έχουμε την εντύπωση ότι έχουμε πάει σε μια συζήτηση για την ασφάλεια και τις εγγύσεις επειδή μας παρέσυρε η Τουρκία. Εγώ δεν έχω αυτή την εντύπωση. Η Τουρκία ήθελε να γίνει διάσκεψη για να πάμε εκεί και να κάνει πρόταση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτή τη συγκροτημένη πρόταση που έχουμε καταθέσει, ή για να κάνει πρόταση ο κύριος Κοντιάς για ένα σύμφωνο φιλίας, ή για να έρχεται ο κύριος Γιούνκερ και να λέει ότι δεν νοείται κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τελεί κάτω από εγγυήσεις και επικυριαρχία τρίτων. Αυτό ήθελε η Τουρκία? Δεν μου φαίνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και βεβαίως το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί πρόοδος. Και φυσικά είναι δύσκολο γιατί ξεκινήσαμε και ακούσαμε την γνωστή τουρκική θέση. Αλλά αν δεν τεθεί η Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της για τον Κυπριακό με τα Ηνωμένα Έθνη να καλούν, το έχουν ξανακάνει, τις τρεις εγκύτριες δυνάμεις να συμβάλλουν. Αυτή είναι η ορολογία, να βοηθήσουν. Τι σημαίνει να βοηθήσουν? Άρα λοιπόν πρέπει να συνάντευση γίνεται και... Μα γι' αυτό και το, και το όπως, θέτω. Όπως ένα βήμα προς τα μπροστά είναι ακόμα και αυτός ο χάρτης που κατέθεσε στο εδαφικό ή την κυπριακή πλευρά, ο οποίος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. Και κατέθεσε έγγραφο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισημένοντας ότι τάδε και τάδε κριτήρια δεν ικανοποιούνται. Αλλά είναι κάτι σε σχέση με το πριν που δεν υπήρχε κανένας χάρτης και ήταν θα. Και εδώ είναι κάτι το ότι, εγώ το επαναλαμβάνω, θεωρώ προσωπικά ότι είναι πολύ σημαντικό ότι στην διαχρονική προσέγγιση του Κυπριακού, δεν είναι τώρα, έχουμε ιστορία πίσω μας, η διάσταση των εγγύσεων έχει εγγραφεί καθαρά ως μέρος της λύσης. Άλλες φορές ήταν πάντα ότι εάν και εφόσον και θα και ίσως κάποτε. Τώρα εδώ γίνεται μια διάσκεψη και γι' αυτό είναι που λέμε ότι εμείς δεν έπρεπε να φοβόμαστε το να γίνει μια διάσκεψη και να τεθεί επιτάπητο στο θέμα των εγγύσεων. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Ήμασταν επιφυλακτικοί, ήμασταν προσεκτικοί όλοι, δεν διαφωνούσε καμία πολιτική δύναμη. Μην τυχόν και πάμε σε μια διάσκεψη που θα γυρέψουν εκεί να μας πούνε κάνετε και πείτε αυτό για το εδαφικό ή για την διακυβέρνηση. Καλά, αφήστε να το δούμε μέχρι αύριο αυτό. Ναι, αλλά δεν υπάρχει το περιθώριο εδώ.
Δηλαδή δεν νομίζω ότι η τουρκική πλευρά θα γράψει πόντους σε αυτή την διάσκεψη εάν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρθει εκεί και πει κοιτάξτε να δείτε αυτό και εκείνο. Ευχαριστώ θερμά κύριε Προδρόμου. Κύριε Παντελή. Κύριε Γενεβέζου, πιστεύω ότι χρειάζεται να γίνει μια πιο συνολική αξιολόγηση του περιβάλλοντος και της κατάστασης η οποία επικρατεί στο Κυπριακό το τελευταίο χρονικό διάστημα για να καταλάβουμε είτε τις προκλήσεις είτε τους κινδύνους που υπάρχουν με τη συγκεκριμένη διαδικασία την πενταμερή η οποία διεξάγεται σήμερα. Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάτι. Είπε νωρίτερα ο κύριος Λουκαΐδης ότι κάποιοι ισχυρίζονταν ότι στο Μοντ Πελεράν δεν θα δοθεί χάρτης από την Τουρκία. Και επειδή εγώ ήμουν ένας από αυτούς, γιατί το ισχυριζόμουν? Γιατί ο κύριος Ακιντζή έθετε ως όρο, αν θυμάστε, στο Μοντ Πελεράν για να δώσει χάρτη, το να πάρει ημερομηνία για πενταμερή διάσκεψη. Αυτός ήταν ο όρος που έθετε και όσο η δική μας πλευρά δεν συνενούσε σε αυτό, σωστά εκτιμούσαμε ότι δεν θα δώσει χάρτη και δεν έδωσε χάρτη. Το λέω αυτό για να πω πολλά πράγματα γίνονται σταδιακά και εξελιχτικά και σε σχέση με τη διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με κάποιο κόστος. Καλά, γιατί δεν λέτε τώρα κάτι, πού έδωσε χάρτη? Έχει πάρει την πενταμερή, επαναλαμβάνω, και επανέρχομαι. Καλά, βλέπετε να κερδίζει κάτι ο κ. Ακιντζή από αυτή την πενταμερή? Συνεχίζω. Μιλάμε μεταξύ μας. Να τελειώσω το... Το λέτε σαν να το ότι συζητάμε τις εγγύσεις είναι προς όφελος του κύριου Ακιντζή. Δεν το καταλαβαίνω. Εφόσον συζητάμε μεταξύ μας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης γιατί δεν ήθελε να πάει σε πενταμερή κύριε Προδρόμου στις 23 Νοεμβρίου? Τι φοβόταν? Φοβόταν τη διασύνδεση με το εδαφικό και με τις άλλες πτυχές. Επιτρέπετε να τη φοβάμαι και σήμερα που έπαψε ο πρόεδρος Αναστασιάδης να τη φοβάται? Επειδή δηλαδή από τις 23... Δεν έπαψε να την φοβάται. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι την έχουμε αποτρέψει. Ωραία. Με ρωτάτε, επιτρέψτε μου να απαντώ τουλάχιστον. Το γεγονός ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης από τις 23 Νοεμβρίου μέσα σε μια εβδομάδα άλλαξε οβιδιακά τη θέση του, δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Δεν είναι ότι πει ο πρόεδρος... Δεν μου απαντήσατε δηλαδή. Γιατί ο κύριος Ακιντζή θέλει αυτή την συζήτηση. Γιατί έχει αναβαθμιστεί, γιατί είναι ένας κατοχικός ηγέτης. Είδατε εσείς να έχει αναβαθμιστεί σήμερα? Βεβαίως κύριε Προδρόμου. Μα το λέτε, αλλά πώς έχει αναβαθμιστεί? Έχετε ξαναδεί τον τουρκοκύπριο ηγέτη να κάθεται με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων? Έχετε ξαναδεί την Τουρκία να συζητάει για τις εγγύσεις που θεωρούσε δεδομένες? Δεν έχουμε ακούσει τις θέσεις της Τουρκίας ακόμα. Όχι, να συζητά. Δεν λέω ότι δέχτηκε. Τις συζητά όμως. Είναι επιτάπητο. Όχι, τις ακούσαμε. Τις ξέρουμε τις θέσεις της Τουρκίας. Μια τέτοια φωτογραφία. Μια τέτοια φωτογραφία υπάρχει. Υπάρχει. Ναι. Στον Μπούρκεστοκ του 2004. Υπάρχει, αλλά είπα να μην πω. Αλλά την έλεγα, συγγνώμη, κύριε Λουκαΐδη. Ακούστε τώρα. Επειδή με διακόψει ο κύριος Προδρόμου, θα με διακόψει. Επειδή είπαμε να το κάνουμε λίγο πιο. Ναι, ωραία, να το κάνουμε λίγο πιο. Στον Μπούρκενστοκ δεν ήταν διεθνή διάσκεψη. Μια τέτοια φωτογραφία, επαναλαμβάνω, τουρκοκύπριου ηγέτη να κάθεται με αρχηγούς κρατών, υπάρχει και από τον Μπούρκενστοκ. Δεν ήταν διάσκεψη, κύριε Παντελή. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Παντελή. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Μπούρκενστοκ. Επειδή ρωτήσατε και για να ακριβολογούμε. Συντονιστείτε στις ερωτήσεις σας να απαντήσετε. Όχι, είναι απορία μου. Το λέτε εσείς και πολλοί άλλοι. Δεν ήταν διάσκεψη. Τι ήταν το Μπούρκενστοκ? Ήταν διαπραγμάτευση των δύο πλευρών. Αφήστε τον να απαντήσει και να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη. Άρα, κύριε Παντελή, συγγνώμη, είναι η πρώτη φορά που φέρνουμε την Τουρκία σε αυτό το τραπέζι ή το τι φέραμε το 2004? Διότι πέφτεται σε αντιφάση. Συζητήθηκαν οι εγγύσεις. Το ένα λεπτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει άποψη για την ασφάλεια. Φοβάστε τελείω, κύριε Προδρόμου. Αφήστε αν τα μηδενίζετε όλοι. Κύριε Προδρόμου, σας είτε παρακαλώ. Φέραμε για πρώτη φορά την Τουρκία σήμερα στο τραπέζι, είτε την είχαμε φέρει και στον Μπούρκενστοκ. Συντονιστείτε και οι δύο και αποφασίστε. Επανέρχομαι. Μα αφήνετε να πω κάτι. Κίνδυνος... Άρχισε αυτή την ώρα η συνάντηση. Στο 11, εγώ είμαι συντονισμένος μόνο με την αλήθεια. Λοιπόν, επειδή είπε ο κύριος Παντελίδης ότι δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα να κάτσει το κογκύπριο. Μας παραπέμπετε στην εικόνα του Μπούρκερ. Υπάρχει εκεί φωτογραφία, διάψευση στο μάτι. Θα με αφήσετε να δώσω είδηση. Παρά μόνο με την αλήθεια, κύριε Παντελίδη. Είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τις Αιγύπριες Δυνάμεις. Επιμείνετε σε επιχειρήματα. Επιμείνετε σε επιχειρήματα. Κύριε Παντελίδη. Διάσκεψη διεθνούς χαρακτήρα. Κύριε Παντελίδη, ολοκληρώστε. Πήγατε παρακάτω. Άλλο ρωτήσατε, άλλο σας είπα.
Και εγώ επιμένω. Σας είπα την αλήθεια όπως την έλεγα. Καλά, στο Μπούργκενστοκ όταν ήταν κράτη, πέραν του ενός και των δύο και των δύο κοινοτήτων δεν είναι διεθνής χαρακτήρας. Τι ήταν. Τελικά ξανά γίνει ή δεν ξαναγίνει. Ήταν η τελετή επίδοση του σχεδίου ανάγκη. Συζήτηση εγγύσεων, όχι, δεν έγινε. Έγινε στο Μπούργκενστοκ συζήτηση εγγύσεων. Ήταν διαπραγμάτευση των δύο πλευρών. Καλά, τώρα καταλαβαίνετε πόσο άστοχο είναι εσείς να υπερασπίζετε τον Μπούργκενστοκ και εμείς αυτή τη διάσκεψη. Το μόνο άστοχο δεν λέει. Ή θα συζητήσουμε εδώ επί τη ουσία και να κάνουμε στον κόσμο. Κύριε Προδρόμου, το μόνο άστοχο είναι ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης έχει αποδεχτεί την πενταμερή διάσκεψη την οποία δεν δεχόταν κανένας για 42 χρόνια. Ωραία, λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο άστοχο. Καταλήξτε και αν δεν... Το άστοχο ήταν το ότι πήγαμε στον Μπούργκενστοκ και φύγαμε με ένα σχέδιο το οποίο δεν μπορούσαμε ούτε καν να το κρατήσουμε στο χέρι μας. Το οποίο ο πρόεδρος Αναστασιάδης όμως υποστήριξε με πάθος. Ναι, αλλά ο πρόεδρος που ήταν υπεύθυνος της διαπραγμάτευσης του έφερε ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του. Τα πεπραγμένα της διαπραγμάτευσης του Προέδρου του Δίκο είναι ένα σχέδιο το οποίο έπρεπε να απορρίψει όλος ο κυπριακός λαός. Αφήστε αν κάποιοι έκριναν ότι για λόγους ανάγκης το εγκρίνουμε. Αυτό το αντιλαμβάνεστε. Αποτελέσματα πεπραγμένα της σωστής τακτικής διαπραγμάτευσης ήταν ένα σχέδιο το οποίο ούτε να το πιάσουμε στα χέρια μας δεν μπορούσαμε. Κύριε Προδρόμο, το σχέδιο ΑΝΑΝ, να σας θυμίσω, υποβλήθηκε στο τέλος της δεκαετούς θητείας του Γλαύκου Κληρίδη. Ναι. Εάν μου λέτε τώρα ότι. Και το διαπραγματεύτηκε μετά ένας πρόεδρος για ένα χρόνο. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ασχολούμαστε με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Ρωτήστε τον κύριο Προδρόμο. Αλήθεια όμως. Ρωτήστε τον κύριο Προδρόμο. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση ενός καθοριστικού 24ωρου για το αύριο και τώρα πάμε πίσω στο 2004. Καταλήξτε. Όχι, εγώ κυρία Γενεβέζου, πραγματικά δεν έχω καταλάβει η Τουρκία σήμερα να θέλει να γίνεται διάσκεψη για να συζητήσουμε τις εγγύσεις της. Αν αυτό είναι το επιχείρημα κάποιων κομμάτων, δεν μπορώ να τους παρακολουθήσω. Παραπέμπω τον κύριο Προδρόμου για να πάρει τις απαντήσεις που θέλει στην διακαναλική συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας πριν από 50 μέρες, 23 Νοεμβρίου. Αν τον πείσει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Παντελή. Αφού έχετε γίνει του Προέδρου κύριε... Αναστασιάδη, τότε μπορεί κάτι να βρούμε. Σελινόπουλο. Εσείς πάντως τα έχετε καταφέρει καλά. Λοιπόν, καταρχήν να σας πω ότι εμένα μου προξένησε έτσι ευχάριστη εντύπωση ό,τι αφορά το κλίμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει εκεί. Το γεγονός ότι στάθηκαν οι δύο ηγέτες δίπλα από το Γενικό Γραμματέα, χωρίς να υπάρχει γραπτό ή συμφωνημένο κείμενο, δείχνει ότι υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, ένα καλό κλίμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, κυρία Κενεβέζου, ότι μόνο μέσα από το διάλογο θα καταφέρουμε να λύσουμε αυτό το καυτό θέμα. Εμείς διαφωνούσαμε, ωστόσο, όπως και ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν από λίγες εβδομάδες με τη σύγκληση αυτής της πενταμερούς διασκέψεως, για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε πριν, για τον κίνδυνο να υπάρχει βεβαίως διασύνδεση με τα υπόλοιπα κεφάλαια και βεβαίως αυτή η διαδικασία ανοιχτού τέλους. Θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Λουκαΐδη. Βεβαίως και θα πρέπει να είναι παραγωγική και όχι ατέρμονη. Αλλά επειδή ρώτησε και ο κύριος Προδρόμου καλά τι κερδίζει η Τουρκία, κερδίζει το γεγονός ότι από τη στιγμή που δεν είναι ξεκαθαρισμένο στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης ότι δεν έχει αναβαθμιστεί, ότι δεν έχει υποβαθμιστεί ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ότι μάλλον έχει αναβαθμιστεί ο Τουρκοκύπριος κατοχικός ηγέτης, αυτή η επανάληψη συνεχής καθιερώνει και μια άλλη εικόνα και στα μάτια της διεθνούς. Της εξίσωσης εννοείται. Βεβαίως, mm-hmm. Της εξίσωσης. Άρα αυτό κερδίζει η τουρκική. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε πλευρά. Ότι μία είναι η Κυπριακή Δημοκρατία και ένας στην εκπροσωπή. Μα εμείς δεν το ξεχνάμε, προσέξτε. Επειδή, δεν το ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποιους ηγέτες. Επειδή λέχθηκε ότι εμείς όταν οι ΕΔΑΣΠΕ συνάντησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιον συναντούν. Ακούστε να σας πω κάτι. Εμείς δεν θα βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι αμφισβητούμε το ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι εκεί ως πρόεδρος Δημοκρατίας. Ο πλανήτης ολόκληρος να λέει ότι είναι έτσι. Εμείς λέμε ότι είναι ο πρόεδρος Δημοκρατίας μας εκεί. Εμείς υπερασπιζόμαστε το θεσμό. Το θέμα δεν είναι όμως να το λέμε εμείς. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν εικόνες οι οποίες να είναι αμφισβητήσιμες στη διεθνή κοινή γνώμη. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο, φαντάζομαι, αυτό το οποίο λέω. Ο Γενικός Γραμματέας έκανε μία περιγραφή, κυρία Κενεβέζου, του προβλήματος. Είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας. Δεν είπε κάτι το οποίο να αποτελεί και έτσι είδηση τρανταχτή για να το σχολιάσουμε. Δεν πήρε κάποια θέση. Είπε ότι το πρόβλημα είναι πολύπλοκο, σοβαρό, αναφερόμενος στο θέμα των εγγύησεων. Είπε να μην περιμένουμε γρήγορη λύση. Από την άλλη όμως είπε ότι βρισκόμαστε κοντά σε λύση, μιλώντας φαντάζομαι για τις υπόλοιπες πτυχές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τις εγγύησεις, θέλω να σας πω το εξής. Είναι σαφές ότι σήμερα έχει γίνει μία πρώτη καταγραφή των θέσεων, οι οποίες ήταν
γίνανε γνωστές, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να έγινε δηλαδή, των αρχικών θέσεων των πλευρών επί του ζητήματος αυτού. Τώρα, το πού θα καταλήξουμε. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, ναι, σε 7,5. Και ποια θα είναι η μέση λύση, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά η μέση λύση, όπως φαίνεται, δεν είναι μηδενικές εγγύσεις που θέλουμε εμείς, ούτε η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων σε διάστημα το οποίο να ικανοποιεί τον κυπριακό ελληνισμό, όπως και η μέση λύση στο εδαφικό δεν είναι με βάση τις θέσεις οι οποίες κατατέθηκαν, κυρία Κενεβέζου, αποδεκτή, διότι να σας υπενθυμίσω ότι η μέση λύση του 28,2 με 29,2 είναι το 28,7 που ήταν στο σχέδιο και απορρίφθηκε. Να δούμε πού θα καταλήξει και η συζήτηση επ' αυτό. Να σας πω ότι θα κλείσουμε σε 10 λεπτά, άρα να έχω μια τελευταία τοποθέτηση και από τους 4. Υπάρχει μια ανάπαυλα, αν θέλετε, σε επίπεδο ηγετών αυτή την ώρα. Ωστόσο, σας έλεγα και προηγουμένως ότι είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους υπουργούς εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Άρα, οι επαφές συνεχίζονται και 7,5 ξανά δεύτερο μέρος διεθνούς διάσκεψης. Κύριε Λουκαΐδη. Για να συνεχίσουμε τη συζήτηση έτσι λίγο από εκεί που έμεινε. Παρόλο που είναι κουραστικό να συζητούμε ως αν κοίμαστε στην επόμενη μέρα της συμφωνίας της 1ης του Δεκέμβρη. Γιατί αυτή η εντύπωση δημιουργείται, συζητώντας ακόμα τα ίδια πράγματα. Εν τούτης, επιτρέψτε μου να πω έτσι κάποιες βασικές πραγματικότητες ή αλήθειες. Είναι αλήθεια ότι πλήστες τόσες φορές ακούσαμε την κυβερνητική πλευρά να λέει ότι είναι σημαντικό να φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνία στην εσωτερική πτυχή προτού πάμε σε μια διεθνή διάσκεψη. Βέβαια, όχι για τους λόγους που έχουν αναφερθεί εδώ, αλλά για τους λόγους που έχω αναφέρει και εγώ προηγουμένως. Για να έχουμε αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας μιας τέτοιας διάσκεψης, που είναι από μόνη της μια πολύ δύσκολη διαδικασία για ένα πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα. Βεβαίως, για μας είχε να κάνει και με διαπραγματευτική τακτική αυτή η στόχευση. Για τον λόγο που επίσης ανέφερα προηγουμένως. Η Τουρκία δεν θα μπορούσε να κρυβόταν πίσω από εκκρεμούντα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής. Θα έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες της. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι καινούριο λέγοντας αυτά τα πράγματα. Δεύτερο, εμείς την ίδια ώρα λέγαμε ότι είναι σημαντικό σε μια τέτοια διάσκεψη, την οποία προτείναμε να γίνει με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που εξελίσσεται τώρα, είναι αλήθεια. Θέλαμε να είναι εκεί παρόντα και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μόνιμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εκτιμούσαμε ότι οι θέσεις που θα εξέφραζα, και αυτό γίνεται και αυτό είναι θετικό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη αντιλαμβάνομαι, θα ήταν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των δικών μας διεκδικήσεων γύρω από αυτό το πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Προτείναμε μια άλλη διαδικασία, γιατί γνωρίζαμε ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα αποδεχόταν να ταπεινωθεί και να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία πρώτου φτάσουμε σε λύση. Την ίδια ώρα που εμείς δεν μπορούσαμε και δεν μπορούμε ποτέ να αποδεχτούμε από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας ή αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ναι. Ανεξαρτήτως αν δικαίως εμείς ενεργούμε και αδίκως η άλλη πλευρά. Δεν έγινε αποδεκτή αυτή μας εισήγηση, αλλά έχουμε μια πραγματικότητα. Και αναφέρθηκα προηγουμένως στον Πούτιστο. Όντως μιλάμε για διαφορετικό πράγμα, πλην όμως ομοιότητες υφίστανται, όπως αυτή που ανέφερα. Δεν πρόκυψε ούτε από αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε, επειδή έκατσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στο ίδιο τραπέζι μαζί με ηγέτες κρατών μελών, ούτε αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Ούτε και τώρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα έχουμε είτε το ένα είτε το άλλο. Και είναι λύπηρο που συνεχίζουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση την ώρα που θα έπρεπε να ήμασταν επικεντρωμένοι στο πώς όλοι συνδράμουμε, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην παρούσα διαδικασία, η οποία θα καθορίσει ενδεχομένως το μέλλον των επόμενων γενιών σε αυτόν τον τόπο. Το ΑΚΕΛ, λοιπόν, συμπεριφερόμενο υπεύθυνα, με αποκλειστικό κριτήριο, το καλώς νοούμενο συμφέρον του λαού μας, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε βεβαίως, ο καθένας το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, και ανεξαρτήτως του αν σε άλλες εποχές δεν είχαμε τις ίδιες μεταχείρισης από καμιά άλλη πολιτική δύναμη, σήμερα, αν και είμαστε το βασικό κόμμα της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ώστε να πληρωθεί ο στόχος
τη απελευθέρωση αυτού του τόπου, την επανένωση τη πατρίδα και του λαού μας. Ό,τι και αν κάνει ο πρόεδρος όμως. Ένα λεπτάκι όμως. Ό,τι και αν κάνει ο πρόεδρος, όποιος. Μα έχω αναφέρει τον πρόεδρο, αναφέρομαι στη διαδικασία που τρέχει. Τη διαδικασία είναι που στηρίζουμε. Στηρίζουμε τη μοναδική διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να εισηγηθεί μια άλλη διαδικασία. Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί. Άλλο λέω εγώ. Επειδή έχετε ως κόμμα αφήσει και εχμές για τους χειρισμούς το τελευταίο διάστημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά λέτε ότι δεν είναι της ώρας να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Μέχρι πού θα στηρίζετε τον Πρόεδρο, γιατί μπαίνουμε σε. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ναι. Αυτή τη διαδικασία θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε μέχρι του σημείου που δεν ξεπερνούμε τα όρια που είναι σαφή και ξεκάθαρα για μας ασφαλείας. Θέλετε να τα ονομάσετε κόκκινες γραμμές, θέλετε να τα ονομάσετε όπως άλλος θέλετε. Ακροβατούμε τώρα ή ακόμη. Δεν ακροβατούμε καθόλου. Δεν έχουμε υπερβεί καμιά κόκκινη γραμμή, ούτε επί της διαδικασίας, ούτε πολύ περισσότερο από της ουσίας. Που είναι για μας. Ωραία. Και αυτό ανεξαρτήτως με, γιατί μου έμειναν 5 λεπτά των κριτικών απόψεων που έχουμε για χειρισμούς που έγιναν από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Προδρόμου. Κύριε Γενεβέζου, στην Γενέβη δεν πήγαμε για να γνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Και αδικούμε τον εαυτό μας όταν κάνουμε όλη τη μέρα αυτή τη συζήτηση. Ούτε υπάρχει κανένα πρόβλημα εκεί για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μόνη που δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία είναι η Τουρκία. Και αυτό συμβαίνει είτε γίνει διεθνής διάσκεψη είτε δεν γίνει. Οι μόνοι άλλοι εκτός της Τουρκίας που απασχολούνται με αυτό το θέμα υπερβολικά κατά την άποψή μας είναι κάποιες πολιτικές δυνάμεις εδώ. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν εκεί και έχει ενδιαφέρον από αυτή την διάσκεψη και εγώ θα το επαναλάβω. Αν ήταν δυνατόν θα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει την συζήτηση για τον Κυπριακό από μια τέτοια διάσκεψη. Το ότι η Τουρκία ποτέ δεν θα συνεννούσε να γίνει μια τέτοια διάσκεψη επικαλούμενη το ότι συμφωνήστε τα, το έχουμε παρακολουθήσει. Πολλές φορές έχει κάνει τοποθετήσεις η Τουρκία να τα βρουν οι δύο πλευρές στην Κύπρο και εγώ είμαι εδώ. Αυτό έχει γραφτεί και σε εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι η θετική ρητορική της Τουρκίας, την οποία ο πρόεδρος Αναστασιάδης προσπαθούσε να την συγκρίνει με πολιτική πρακτική. Να έρθει η Τουρκία τη στιγμή που θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ωραία, ήρθε και μας είπε πράγματα που ξέραμε. Ναι. Καμία αλλαγή. Η διάσκεψη, ναι, μόλις έχει ξεκινήσει. Έχουμε διαβεί το τελετουργικό μέρος και το γεύμα εργασίας. Απόψε θα συνεχιστεί η συζήτηση. Ούτε εμείς έχουμε προσδοκίες ότι απόψε θα λυθεί το θέμα των εγγύσεων. Είναι ακαθόδες. Αλλά εγώ θα επαναλάβω αυτό που σας είπα ερχόμενος εδώ. Είναι σημαντικά τα θέματα διαδικασίας. Πάντοτε. Αλλά να μην παρασυρώμαστε όπως παρασυρώμαστε, να συζητάμε μόνο την διαδικασία. Εδώ έχουμε μία διάσκεψη για το Κυπριακό, στην οποία κατοχυρώνεται ότι το θέμα των εγγύσεων είναι μέρος της λύσης. Δεν ήταν πάντοτε δεδομένο. Συνήθως μας έλεγαν βρείτε μια λύση και εγγύσεις εγγύσεις. Την προηγούμενη φορά μας είχαν πει βρείτε μια συμφωνία εσείς και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα βολέψει. Τώρα αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκεί. Κάποιοι το είχαν αμφισβητήσει πάρα πολύ όλο αυτό. Ωραία, το διάστημα. Ωραία, μην λέμε τα ίδια ξανά, το ναι, σημειώσαμε και προηγούμενα. Ναι, αλλά προσέξτε. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, με την εξαίρεση ενός κόμματος ίσως, είναι στο πλευρό της Κύπρου και του Κύπριου Προέδρου και να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο μια εθνική θέση, είναι ευρωπαϊκή θέση πλέον η υπόθεση της Κύπρου. Αυτό το πράγμα να το αξιολογήσουμε. Αυτά είναι τα μεγάλα στρατηγικά της πολιτικής μας, χωρίς να αρνούμαστε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Χωρίς να αρνούμαστε ότι μένουν ακόμα διαφορές. Και είχε δίκιο πριν ο κύριος Λουκαϊδής. Και εμείς όταν βλέπουμε εκεί να σπαταλάτε χρόνος, ανούσια, διαδικαστικά, ώρες και ώρες, γιατί επιμένουν σε κάποια πράγματα, είναι κάτι που δεν μας ευχαριστεί. Θα θέλαμε να αντικρίσουμε τα μεγάλα θέματα. Ελπίζουμε ότι τώρα εκείνα στο εδαφικό. Εκείνα πρέπει να έχουν λυθεί στη Λευκοσία, είναι αλήθεια, κύριε Προδρόμου. Ναι, αλλά, όχι να αναλώνουμε χρόνο συζήτηση. Συμφωνούμε, αλλά το επιχείρημα που έλεγαν κάποιες πολιτικές δυνάμεις ότι υπάρχει χάσμα απόψεων, γιατί πάμε. Εγώ το ξαναρωτάω. Δηλαδή, όταν υπάρχουν διαφορές. Τι σημαίνει άρα γι' αυτό, ότι δεν πρέπει να διαπραγματευτούμε ή ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παντελίδη. Κύριε Γενεβέζου, να μου επιτρέψετε να επαναλάβω την ουσία. Και η ουσία είναι ότι θέλουμε να συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων,
έστω και στη μορφή της πενταμερούς όπως είμαστε τώρα, γίνεται αυτό. Με ένα στόχο. Με ένα στόχο. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι και η εθνική θέση την οποία ανέφερε πιο πριν ο κύριος Προδρόμου. Ναι, είναι σαφή. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Η θέση των Αθηνών. Πλήρης κατάργηση των εγγυήσεων και των επιβατικών δικαιωμάτων και πλήρης αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Αυτή είναι μια σαφής θέση, αδιαπραγμάτευτη θέση και ελπίζω ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης αυτή τη θέση θα υπερασπιστεί στη Γενέβη. Αυτό έκανε. Δεν είναι δογματισμός. Να εννοείται να μην υποχωρήσει στη συνέχεια. Η επιμονή στο θέμα των εγκλήσεων και της αποχώρησης του κατοχικού στρατού, που κατά τη δική μου άποψη δεν υπάρχει ούτε τροποποίηση, ούτε αλλαγή του μοντέλου, ούτε φόρμουλα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οι εγγυήσεις μπορούν μόνο να καταργηθούν. Επαναλαμβάνω. Οι εγγυήσεις μπορούν μόνο να καταργηθούν και ο στρατός μπορεί μόνο να αποχωρήσει. Αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα της λύσης, κύριε Γενεβέζου, γιατί καμία λύση δεν μπορεί να σταθεί εάν η Τουρκία συνεχίσει να έχει οποιοδήποτε ρόλο στα τεχτενόμενα του Κυπριακού κράτους. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό που σας ρώτησα. Σας ικανοποιεί η πρόταση που κατέθεσε ο Πρόεδρος? Δεν έχω δει την πρόταση αυτή. Και στο Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και σήμερα στην Εναχθρία. Δεν έχω δει την πρόταση, να μην μπούμε στη συζήτηση που έχει καταθέσει. Με ικανοποιεί η δεδηλωμένη θέση και του Πρόεδρου Αναστασιάδη και της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι πριν την πρώτη του χρόνου, γιατί στη συνέντευξη που έδωσε την πρώτη χρονιά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Με ικανοποιεί η θέση για πλήρη κατάργηση των εγγύσεων και πλήρη αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Μάλιστα. Κύριε Σελινόπουλε. Καταληκτικά, κυρία Κενεβέζου, ευελπιστούμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παραμείνει σταθερός στη θέση περί κατάργησης των εγγύσεων, πλήρης κατάργησης των εγγύσεων και αποχώρηση του τουρκικού στρατού. Αυτό το οποίο προβλέπουμε δυστυχώς ότι θα γίνει θα είναι ένα ασφυκτικό pressing το οποίο θα δεχθεί ο κ. Αναστασιάδης σε δύο επίπεδα, σε ό,τι αφορά τα ανοιχτά ζητήματα κυρίως πιστεύουμε ότι το βάρος διαπραγμάτευσης θα πέσει πάνω στο ζήτημα της εκπεριτροπής Προεδρίας και στην παραχώρηση της μόρφου με αυτή τη διασύνδεση όπως σας την λέω τώρα. Και το δεύτερο, σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, πολύ φοβούμαστε ότι θα γίνει μια προσπάθεια να εξευρεθεί μια φόρμουλα η οποία να δίνει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την κατάργηση των εγγυήσεων σε ένα βάθος χρόνου το οποίο δεν θα είναι αποδεκτό από την δική μας πλευρά. Ωστόσο, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη διεθνή διάσκεψη δείχνει ότι συμφωνεί με τη δική μας λογική ότι το 2017 μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν χρειάζεται εγγύησης. Άρα γιατί να δεχθούμε εμείς το pressing και όχι η Τουρκία, η άλλη πλευρά? Μακάρι, και το δίκαιο είναι με την πλευρά μας όπως 43 χρόνια, αλλά δυστυχώς εμείς υφιστάμε αυτά τις πιέσεις συνεχώς για να υποχωρούμε, κυρία Κενεβέζου. Εκεί όταν θα έρθουν αυτές οι πιέσεις και θα πέσουν αυτές οι προτάσεις είναι που θα αρχίσουμε σε ένα σημείο πλέον να συζητάμε ποιο είναι το λογικό χρονικό διάστημα για να αποχωρήσει ο τουρκικός στρατός, ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες για να συμβεί αυτό, ποιος θα παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία, τι θα γίνει. Την εφαρμογή της λύσης εννοείται. Την εφαρμογή. Αν θα είναι η έναρξη ισχύως της λύσης, ποια θα είναι η πρώτη μέρα και αν θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενα αυτά τα οποία θα υποσχεθεί η τουρκική πλευρά. Και βεβαίως στο σημείο της επαναξιολόγησης, όπως θα το θέσει η Τουρκία σε εκείνο το σημείο, τι θα γίνει αν την τελευταία στιγμή υπάρχει έστω και μία, ας πούμε, επιτραπή να πω, προπαγάνδα ή ένα περιστατικό το οποίο μια διένεξη μικρή η οποία θα προποθέτει και θα κατευθύνει τα πράγματα στο να παραμείνουν τουρκικές εγγύσεις. Αυτά είναι σενάρια βεβαίως τα οποία σας λέω, αλλά το κρίσιμο σημείο, κυρία Κενεβέζου, είναι ότι εμείς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στη θέση μας ότι δεν μπορεί το 2017 ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει κυδεμόνες. Πώς θα συνεχίσει η αλληλεγγύη? Θα συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο ή η απόφαση για αποχώρηση από τη Γενέβη συνεπάγεται και αποχώρηση από το Εθνικό Συμβούλιο? Δεν μπορώ να σας πω, δεν είναι δική μου απόφαση. Θα το εξετάσουμε όλα τα ζητήματα, θα τα εξετάσουμε σε επίπεδο συλλογικών. Είναι κάτι δηλαδή που ίσως συμβεί? Δεν έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα. Το θέμα της αποχώρησης το συζητήσαμε πολύ αργά χθες το βράδυ της κυρίας Θεοχάρους και υπήρχε σύμφωνη γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Αλληλεγγύης για να αποχωρήσει. Και πρέπει να κλείσουμε μια κουβέντα για την αποχώρηση των στρατευμάτων. Κάποιοι λένε, που γνωρίζουν καλύτερα από εμάς ίσως, ότι δεν είναι εφικτό τόσες χιλιάδες στρατεύματα να φύγουν την επομένη. Όχι μόνο, και θα πρέπει να διαλυθεί και η εθνική φρουρά, μην το ξεχνάτε αυτό. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει σε μια μέρα. Αλλά το ζήτημα είναι, μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα οποία θα υποσχεθεί η Τουρκία, θα μπει σε ισχύ η λύση η οποία θα έχει συμφωνηθεί. Και ποιο είναι το λογικό χρονικό διάστημα? Διότι τα 8 και τα 10 χρόνια
Δεν είναι λογικά χρονικά διαστήματα αυτά, κύριε Τενεβιά. Ποιο χρονοδιάγραμμα θα δίνατε εσείς, κύριε Παντελή? Δεν είμαι ειδικός για θέματα. Όχι για αποχώρηση των στρατευμάτων. Απλώς είναι γι' αυτό το λόγο που λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μη έναρξη ισχύως της όποιας λύσης, έτσι ώστε η Τουρκία να υλοποιήσει αυτές τις βασικές δεσμεύσεις που αφορά να γίνεται εφαρμογή προνοιών. Ασφαλώς. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ξέρει ότι η Τουρκία με την προϊστορία που έχει να αθετεί διεθνείς συμφωνίες θα υλοποιήσει τη συμφωνία, τις δικές της δεσμεύσεις μετά που θα έχει πετύχει όλα όσα θα έπρεπε να πετύχει. Συμφωνείτε, κύριε Λοκαϊδή, αυτό? Γιατί και εδώ γίνεται πολύ συζήτηση. Γίνεται συζήτηση ότι θα πρέπει την πρώτη μέρα της λύσης να μην έχει μείνει ούτε και ένας Τούρκος στρατιώτης, να μην έχει μείνει ούτε ένας έπικος, να έχουμε όλα τα εδάφη που θα είναι υπό εδαφική αναπροσαρμογή, ανεξάρτητα αν κατοικούν Τουρκοκύπριοι, να έχουν επιστραφεί η πολυνοκυπριακή διοίκηση και τι άλλο, νομίζω έχει και άλλα. Εν πάση περιπτώσει και διάφορα άλλα για το τέιο, αν όπως λέμε, τις λύσεις. Αυτά είναι συνταγές, για να μην τα χαρακτηρίσω, από όσους δεν θέλουν απλώς να φτάσουμε σε λύση. Πολύ απλό. Είναι τόσο απλό δηλαδή. Δεν σηκώνει συζήτηση. Αυτό είναι προσβλητικό, κύριε. Όχι, δεν είναι προσβλητικό. Για ονόματα του Θεού. Για το συγκεκριμένο που συζητάμε, ξέρετε, επειδή είμαστε σε διαπραγμάτευση και επειδή ο πρόεδρος θα πρέπει εκεί να διεκδικήσει όπως τα τουρκικά στρατεύματα φύγουν το συντομότερο δυνατό από την. Μα αυτό είπε και ο κύριος Σελινόπουλος. 8 με 10 χρόνια δεν το λέει κανείς ότι είναι σύντομο. Δεν το λέει κανείς. Παραπέμπω τον κύριο Σελινόπουλο, έγραφο ημερομηνία 30. Δεν ξέρω αν πρέπει να το κάνω αυτό τώρα. Μαρτίου του 2004. Τι πρώτη είναι η δική μας πλευρά. Λοιπόν, ελπίζω και εύχομαι ότι θα είναι πολύ μικρότερο το διάστημα. Πολύ μικρότερο. Μετά που θα εφαρμοστεί η λύση. Πολύ μικρότερο. Δεν θέλω να πω καν πόσα χρόνια προτείναμε τότε εμείς. Πόσα. Δεν θα πω. Δεν χρειάζεται. Ως μη γενομενία μείνει αυτή η συζήτηση. Λέω όμως, επειδή πρέπει να είμαστε ρεαλιστές την ώρα που πρέπει να διεκδικούμε, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε το όραμα όχι μισής Κύπρου αλλά ελληνικής. Ολόκληρης Κύπρου. Ολόκληρης Κύπρου από τον Απόστολο Ανδρέα μέχρι τον Ακάμπ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε. Εμείς τουλάχιστον ολόκληρη την Κύπρο έχουμε κατά νου όταν οραματιζόμαστε το μέλλον των επόμενων γενιών σε αυτόν τον τόπο. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γενεβέζου. Εξυπακούεται ότι λύση θα είναι όταν δεν θα υπάρχει τουρκικός στρατός. Δεν είναι φρόνιμο εμείς να μπαίνουμε εδώ σε συζητήσεις και να λέμε θα είναι το τάδε διάστημα ικανοποιητικό, το τάδε δεν είναι. Απλώς θα σας πω μόνο ότι σε αυτή την συζήτηση που γινόταν εδώ στη Λευκωσία, διαπραγματευτικά κάπου αγγίζει και τα θέματα εγγύσεων. Και κάπως έτσι είχε προκύψει εκείνο το θέμα ότι στην μεταβατική περίοδο μην λέτε ότι θέλετε εγγύσεις, γιατί θα μένει ακόμα ένας αριθμός στρατευμάτων μέχρι να φύγουν όλα. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί είναι αυτό που το δίκο, όχι ο κύριος Παντελίδης, το δίκο ολόκληρο το κρατάει εδώ και μήνες να μας λέει ότι ο Αναστασιάδης δέχτηκε να μείνει το 25% του στρατού. Που δεν είναι αλήθεια. Και δεν διαπραγματεύεται ο πρόεδρος και κανένας πρόεδρος μας για αυτό το πράγμα. Ο πρόεδρος διαπραγματεύεται για να μην υπάρχει τουρκικός στρατός. Τα πρακτικά, ξέρετε, έγιναν και μελέτες, παραγγείλαμε και στην Ελλάδα, σε εμπειρογνώμονες. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες εμείς που εκπροσωπούμε επί του τύπου ή επί των ΜΜΕ τα κόμματα μας. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν ή επί του Κοινοβουλίου, ο κ. Λουκαΐδης. Και για τον χρόνο σας, η εξέλιξη βεβαίως συνεχίζονται, το είπαμε και πριν, είναι κρίσιμο, καθοριστικό το επόμενο 24ωρο. Στις 7:30 ώρα Κύπρου θα επαναρχίσει η διεθνής διάσκεψη, ενώ είναι σε εξέλιξη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους Υπουργούς Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων. Μείνετε συντονισμένοι στο Mega One, θα είναι συνεχίσει η ενημέρωσή σας. Γεια σας.